διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και μαζί μας είναι και ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος. Έχουμε πολλές εξελίξεις σήμερα, διότι γι' αυτό κιόλας και έχουμε και μια χρονική υστέρηση, διότι εδώ έχουμε κατακλυσμούς στην Αθήνα. Τι να σας πω, το 40 αυτά είναι το θερμόμετρο. Ψύχρα σήμερα, ψύχρα, πολύ ψύχρα. Τελικά η μόνη πρόβλεψη που υπήρχε στην Ελλάδα για την οποία συζητούσαμε με κάποια σοβαρότητα ήταν του καιρού. Του καιρού. 50-50. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε μια επιστημονική μεθοδολογία, ναι, τέλος πάντων. Ως προς αυτό. Λοιπόν, πάει και αυτή. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, τι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το ημερήσιο δελτίο Θιέλης. Λοιπόν, το ημερήσιο δελτίο Θιέλης προβλέπει αύριο στο Βόλο, Σάββατο 5 Μαΐου 2018, στις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Ελευθερίας, κινητοποίηση πανβολιώτικο συλλαλητήριο ενάντια στην καύση των σκουπιδιών. Είναι η περίφημη περίπτωση που συζητάγαμε και χθες αναλυτικά με τη Λαφάρζ, όταν δεν μπορούμε να κερδίσουμε από την εκμετάλλευση του εργαζόμενου, κερδίζουμε από την καύση των σκουπιδιών. Και πεθαίνει ο κόσμος. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, λες και εμείς θα ζήσουμε τώρα εκεί. Τι μας νοιάζει. Λοιπόν, όποιος νοιάζεται, κατεβαίνει κάτω και κινητοποιείται. Γιατί σε λίγο ούτε αυτή την πολυτέλεια θα έχουμε, όπως βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Για να συνεχίσουμε το δελτίο, το ημερήσιο δελτίο Θιέλης. Αύριο επίσης μπορούμε να συναντηθούμε και στις 5, Σάββατο δηλαδή 5 Μαΐου 2018. Μπορούμε να συναντηθούμε στις 7 η ώρα στα Μέγαρα. Στη Βαρέα Μεγάρων, από ό,τι έχω ακούσει, στην παραλία Βαρέας στα Μέγαρα. Δηλαδή, στην αίθουσα εκδηλώσεων Νησία, είναι μια πολύ ωραία περιοχή, παραθαλάσσια, όσο μας επιτρέπεται ακόμη, διότι η συγκεκριμένη περιοχή, από ό,τι φαίνεται, πάει για κόσκομεριά η ιστορία. Μάλιστα, η επέκταση υποδομών της Κόσκο φαίνεται να καταλαμβάνει και την Πάχη Μεγάρων, και όλη αυτή την περιοχή μαζί με τη Χερσόνησο, την Πειραϊκή. Πάνε τα ουζάκια εκεί με ζεύες των μεγαριτών στην Πάχη το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο, κάποτε στα καλά χρόνια βεβαίως ήταν η μισή Αττική πήγαινε εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο έτσι. Αλλά ευτυχώς χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή μας έδωσαν επιχειρηματικές διεξόδους. Πώς για παράδειγμα να μετατρέψει το σπίτι σου σε ταβέρνα. Και να καλείς κόσμο και να του κάνεις το τραπέζι. Ταβέρνα Airbnb, δηλαδή. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, αν είναι αυτή η διέξοδος στο οικονομικό αδίέξοδο της χώρας, κύριε Σρόιντερ, τι να σας πω. Ασρόιντερ, εντάξει. Σήμα κατά τεθέν. Εντάξει. Λοιπόν, τέτοια τηλεόραση με τέτοιο αφεντικό, τέτοιος υπάλληλος.
Λοιπόν, τέτοιο δημοσιογράφο, μάλλον να το πούμε έτσι. Εντροπιάζει η έννοια του δημοσιογράφου την υπαλληλική σχέση. Γιατί ο υπάλληλο είναι τίμια εργαζόμενο άνθρωπο, ο οποίο αγωνίζεται για τον περιούσιο σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωση. Και τώρα θεωρείται εργασία να λε κατά παραγγελία να ρλούμπε στην τηλεόραση. Σήμερα το επάγγελμα του δημοσιογράφου για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία και του επώνυμου το είναι ντροπιάζει. Το πανάρχαιο επάγγελμα, όπως θέλουν να λένε οι σεξιστές, για την πορνεία. Λοιπόν, απειρός πιο τίμια από τη δημοσιογραφία της σημερινή. Δεν το συζητάμε, καμία σχέση. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λοιπόν αύριο. Αύριο θα είναι ομιλητές ο Δημήτρης ο Καζάκης, ο Δημήτρης ο Κυπριώτης, στρατηγός αναποστρατεία, και ο Φώτης ο Λεπίδας, δικηγόρος, μάχημος και να το πούμε έτσι, και μέλος του τομέα δικαιοσύνης και του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ. Αυτά ως προς το Δελτίο Θιέλης. Από Δευτέρα θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις Θιέλας. Κουνηθείτε από τον καναπέ, βγείτε, τρέξτε, πηγαίνετε να ακούσετε και να συμμετάσχετε. Δεν είναι μόνο θετικά, τουλάχιστον αυτές οι εκδηλώσεις, είναι η συμμετοχή που μετράει. Η συμμετοχή. Λοιπόν, κάποτε τον είχαν ρωτήσει το Μάρξ με ποιον τρόπο υλοποιεί τη θεωρία του. Και απάντησε με μια λέξη. Συμμετοχή. Συμμετοχή. Λοιπόν, βεβαίως. Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή είναι ουσιώδες στοιχείο. Στην αρχαία Ελλάδα μας είχαν μάθει και κάτι άλλο. Όπου περνάει στις γενιές των Ελλήνων με μια περίεργη άλλη έκφραση, την οποία πολύ δύσκολα μπορείς να τη μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Η έννοια του φιλότιμου. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην αρχαία, στην περίπτωση της κλασικής Ελλάδας, λεγόταν παρησία, που δεν είναι ακριβώς τόλμη. Έτσι, παρησία, σηκώνουμε ορθώς και αντιμετωπίζω τον εχθρό κατάματα και συμμετέχω άμεσα με απέτηση αποφασιστικού ρόλου, όχι ως κομπάρσος, οπαδός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό σημαίνει παρησία. Λοιπόν, και αυτό πέρασε στο δικό μας λεκτικό, στο λεκτικό του λαού μας. Διότι το παρησία βεβαίως υπάρχει ως ζωντανή γλώσσα. Ναι, λοιπόν, το συζητάμε. Υπάρχει και στους ψαλμούς της Εκκλησίας, με τα παρησία. Σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα που διέσωσε ο ίδιος ο λαός και έμαθε με το φιλότιμο. Η φιλοτιμία. Έτσι, τη φιλοτιμία. Λοιπόν, αυτή τη φιλοτιμία, ας πούμε, που την έχουμε ξεφτυλίσει στο μέγιστο του δυνατού, που την έχουμε μετατρέψει σε οικείον είδος του κάθε μπαμπέση. Όπως το λέμε, όπως μας έχει μείνει έτσι από την το τουρκικό μπαμπές. Λοιπόν, του κάθε μπαμπές και του κάθε λιταρά που έρχεται και μας το παίζει celebrity σε αυτή τη χώρα, και εμείς τρέχουμε από πίσω λες και είμαστε, ρε παιδί μου, χειρότερα από τα σκυλάκια του Παυλόφ. Καλό είναι λοιπόν να σηκωθούμε από τον καναπέ, να συμμετάσχουμε, να το κάνουμε προσωπική μας υπόθεση αυτό που συμβαίνει στη χώρα, γιατί διαφορετικά θα σωθούμε, αλλά θα σωθούμε όταν δούμε τα ραπανάκια ανάποδα. Εντάξει, υπάρχει βεβαίως και η λύση Γκέμπελς. Τη λέγαμε χθες, να την ξαναεπαναλάβουμε, γιατί πολλοί ακροατές και φίλοι την ακούσανε και τρελαθήκανε. Πολλοί δεν είχαν ξανακούσει αυτή τη λύση Γκέμπελς. Η λύση Γκέμπελς είναι κάτι πολύ απλό. Ο Γκέμπελς αποφάσισε στο μπούγκερ, δηλαδή κάτω από την καγκελαρία όπου κρυβόταν μαζί με τον Χίτλερ και τον υπόγειο. Ναι. Λοιπόν, στο τελευταίο όταν έφτασε ο κόκκινος στρατός από το Reichstag, την καγκελαρία, μερικές εκατοντάδες μέτρα, αποφασίσαν ότι αυτός ο κόσμος που ανατέλει δεν είναι για αυτούς, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτούς. Και τι κάνανε, τι έκανε ο Γκέμπελς, κάτι πολύ χειρότερο από τον Χίτλερ. Σκότωσε εν ψυχρό τα παιδιά του. Με αμπούλες. Με αμπούλες. Η γυναίκα του, συγκεκριμένα. Ναι, τη γυναίκα. Έβαλε τη γυναίκα βεβαίως. Διότι αυτή είναι η δουλειά της γυναίκας. Είναι της συζύγου. Της μάνας. Μάνα, μητέρα, μαμά. Το διαλεγμένο, ναι. Λοιπόν, σκότωσε τα παιδιά της, όπως εμείς τα σκοτώνουμε σήμερα καθημερινά, αφήνοντάς τα σε αυτή την κατάσταση που είναι ή διώχνοντάς τα από τη χώρα. Και αυτοκτόνησαν λοιπόν, μετά οι ίδιοι. Και αυτοκτόνησαν οι ίδιοι, γιατί ακριβώς το να δεις τη ζωή κάτω από τα ραπανάκια είναι ο καλύτερος τρόπος. Μάλιστα. Έχει μια άλλη γοητεία. Οπωσδήποτε. Φροντίσανε να αφήσουν και μια διαθήκη για τις επόμενες γενιές. Πολιτική διαθήκη, βέβαια. Πολιτική διαθήκη. Για τις επόμενες γενιές που θέλουν να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Και να βεβαίως ως ύψιστη υποχρέωση της μάνας.
έτσι, να σκοτώνει τα παιδιά της. Λοιπόν, άφησαν πολιτική διαθήκη. Βεβαίως, αυτό που δεν πρόλαβαν να κάνουν είναι αυτό που έκαναν στο Χίτλερ οι εκτελεστές της διαθήκης, δηλαδή να τον κάψουν. Δεν τους έκαψαν, δεν προλάβανε να τους κάψανε, γιατί πρόλαβε ο κόκκινος στρατός. Και έτσι τους βρήκανε τέζα τα παιδιά του. Στα... Ναι, οι στρατιώτες του. Ναι, σωστά, εκεί ενώ τα ανακάλυψαν. Ενώ το Χίτλερ προλάβανε και τον κάψανε έξω ναι, από ναι. την. Με την Εύα Μπράουν και τους βρήκαν κάρβουνα. Έτσι, λοιπόν. Αυτό για να ξέρουμε λοιπόν ποιον παρακαταθήκες εκπληρώνουμε σαν λαός σήμερα. Υπάρχει και μια εκπληκτική ταινία, πρέπει να την έχεις δει εσύ, γερμανική, το Untergang, πτώση. Ναι. Η εκπληκτική εξαιρετική, και τα περιγράφει φοβερή. Όλα. Την οποία διηγείται η γραμματέας του Χίτλερ που ζει. Έτσι. Το πρώτο είναι ότι η ταινία είναι. Γιατί έχουν γυρίσει πάρα πολλές ταινίες. Και αν θυμάσαι, ο διοικητής της άμυνας του Βερολίνου, ο ηθοποιός που έπαιζε το διοικητή της άμυνας του Βερολίνου, είναι ο ηθοποιός που παίζει το διοικητή στην ταινία με το Σουκατζίδη. Σωστό. Λοιπόν, εξαιρετικός ηθοποιός. Εξαιρετικότατος. Καλύτερο. Γερμανός. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Εξαιρετικός. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε ότι έχουν γυρίσει πάρα πολλές ταινίες. Η συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, που είναι αμερικανο-γερμανική παραγωγή. Και με Γερμανούς ηθοποιούς. Ναι, στηρίζεται στα αρχεία του Κόκκινου Στρατού. Μπράβο. Αυτό που η πιο αξιόπιστη ταινία ναι. για το γεγονός, κατά τη γνώμη μου. Είναι η πιο ακριβής περιγραφή των ναι. γεγονότων που έγιναν των τελευταίων ωρών πριν την ολοκληρωτική ήττα του ναζιστικού τέρατος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το οποίο άφησε και τη σπορά του. Τη σπορά των ηττημένων του 45 που λέει και ο Μιχαλολιάκος. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Η οποία βεβαίως έχει τυπώσει όλα τα νεοναζιστικά, όλα τα ναζιστικά παραδοσιακά κείμενα, τα έχει τυπώσει η Χρυσή Αυγή. Όποιος τα θέλει μπορεί στο διαδίκτυο να τα βρει. Όλες οι ομιλίες του Χίτλερ, τα συγκεκριμένα εγχειρίδια που γράφονταν από τους Ναζί Έλληνες της εποχής κατοχής με έκδοση Χρυσή Αυγή. Αφιέρωμα στη Ζήτσα Καραϊσκάκη, αν θυμάσαι. Ζήτσα Καραϊσκάκη ήταν μια κυρία μέλος εθνικοσοσιαλίστρια, η οποία ήταν εκφωνήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού του Γερμανικού στην Αθήνα. Και να σε, Ζήτσα Καραϊσκάκη. Και να σε προκαλέσω κιόλας ότι προσφάτως ένας φίλος από τους καλούς φίλους που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και ευτυχώς που τους έχουμε, διότι θα είχαμε πάρει τα βουνά, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, μου βρήκε μια εξαιρετική σειρά όχι ανακοινώσεων, προκηρύξεων των ταγμάτων ασφαλείας κατά τη διάρκεια του 43-44. Σε λεύκομα είναι ή τα έχει ψαρέψει από το ίντερνετ? Πρωτότυπα. Α, πρωτότυπα. Πού τα βρήκε, ρε παιδιά? Γιατί είναι παλαιό βιβλιοπολής. Λοιπόν, οπότε τα βρήκε σε ένα σπίτι που όπως συνήθως πουλήθηκε η συλλογή ναι, από βέβαια, τους μεταγενέστερους, γιατί δεν ασχολήθηκε, δεν ενδιαφέρεται κανένας, και βρήκε και ανάμεσα αυτά είναι και μια προκήρυξη του κυρίου Πάγκαλου, παππού του στρατηγού, ναι, βεβαίως, ενάντια στον ελληνικό λαό, ο οποίος υποτάσσεται στον αγγλικό υπηρεαλισμό και δεν αγκαλιάστηκε με τον κατακτητή όπως ήθελε ο παππούς Πάγκαλος. Για να ξέρουμε από ποιον πήρε ο εγγονός. Ή όπως ήθελε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βελγίου, όταν λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στο Βέλγιο. Αυτός μάλιστα διατήρησε και την νομιμότητά του καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις της αντίστασης, εθνικής αντίστασης. Στο Βέλγιο. Λοιπόν, ανεξάρτητο όμως από αυτή την ιστορία, μάλλον να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να αλλάξουμε. Ναι. Διαδικτυακό σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Συζητούσαμε για τα προηγουμένως για το ημερήσιο Δελτίων Θιέλης. Θα το καθιερώσουμε από εδώ και μπρος. Κάθε μέρα θα λέμε για ημερήσιο Δελτίων Θιέλης. Να σας προετοιμάσουμε κιόλας ότι εκτός από τα σεμινάρια, εκτός από τις εκδηλώσεις, εκτός από όλα αυτά τα πράγματα, από Δευτέρα θα είμαστε κάθε μέρα στο Σύνταγμα. Θα είμαστε κάθε μέρα στο Σύνταγμα για να λέμε με τον κόσμο, τελικά να βρισκόμαστε με τον κόσμο, να λέμε καταρχήν τον πόνο του, να λέει ο κόσμος εκεί με μικροφωνικές κανονικότατα και μικρόφωνο να λέει ο κόσμος αυτό που ποθεί, αυτό που θέλει, για να τα βρούμε μεταξύ μας, να συντονιστούμε, να τους πάρει ο διάλογος τον πατέρα. Κάθε μέρα εκεί θα είμαστε. Και να δούμε πόσοι από αυτούς τους φαφλατάδες, δίθεν επαναστάτες και πολλοί πατριώτες φυσικά, όσον αυτό θα βρεθούμε εκεί πέρα. Όλοι μαζί. Να δούμε. Εμείς θα είμαστε εκεί, από την αρχή μέχρι το τέλος, εδώ πέρα. Και θα δούμε τώρα πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Δηλαδή μόνιμη, βεβαίως, παρουσία, μόνιμη παρουσία. Μέχρι να σηκωθούν να φύγουν αυτοί από εκεί.
Ενώ το σύνολο του κοινοβουλίου, έτσι. Ό,τι και έκανε, να το κάνουμε μουσείο. Ό,τι έκανε ο Ισλανδός. Που πήγε μουσείο. Ο πρώτος Ισλανδός μόνος του και κάτσε έξω από το κοινοβούλιο. Γαμώ το έλεος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν. Και βεβαίως αναφερόμαστε στο ακούμπημα. Α, έχουμε και το ακούμπημα σήμερα. Σήμερα μας τον μην μας παρεξηγήσετε, μας δεν είναι σεξουαλικό το υπονοούμενο. Όχι βεβαίως, διότι επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της κυβερνήσεως λέει συναγερμός σήμανε στις 4 τα ξημερώματα το Αιγαίο, όπως μας μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του ευαγούς επαγγέλματος, όταν τουρκικό εμπορικό πλοίο ακούμπησε, κατά την δήλωση της κυβερνήσεως, κανονιοφόρο του πολεμικού μας ναυτικού ανοιχτά της Μυτιλήνης. Λοιπόν, το ακούμπησε, λοιπόν, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και με όλα και με το δίκαιο της θάλασσας, σημαίνει τουλάχιστον σύγκρουση. Λοιπόν, τουλάχιστον σύγκρουση. Αυτό το πράγμα. Δεν ακουμπάνε τα πλοία. Άλλα πράγματα ακουμπάνε. Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν συνηθίσει να ακουμπάνε αυτοί. Ή να τους ακουμπάνε και να λένε τι ωραίο που μου ακουμπάνε. Αλλά τα πλοία δεν ακουμπάνε. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο. Τα πλοία συγκρούονται. Ναι. Συγκρούνται ή εμβολίζονται το ένα το άλλο κτλ. Έχει μια σημασία. Διότι... Όχι εμβολιάζονται όπως έλεγε μια υπουργός. Ναι, είναι κανονιοφόρος αρματολός του πολεμικού ναυτικού, ανοιχτά της Λέσβου. Δεν είχε να κάνει με την ιστορία των βραχονισίδων. Εδώ πλέον έχουμε να πούμε ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτον, το αρματολός βρέθηκε εκεί διότι στη Λέσβο βρισκόταν ο πρωθυπουργός. Σιγά μη βγάζανε κανονιοφόρο στο Αιγαίο. Ναι, καλά. Επί Ερντογκάν. Τι λέτε, ρε. Δεν ασκείς κυριαρχία πλέον στο Αιγαίο. Πρώτον, μόνο όταν κινείται υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Αιγαίο, κινητοποιείται το πολεμικό ναυτικό. Γιατί έχει να κάνει με τους ναυάρχους και όλα αυτά. Όχι. Τότε τους δίνει λεφτά. Λεφτά η κυβέρνηση να βάλουν καύσιμα στα πλοία να κινηθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι. Έτσι βρέθηκε λοιπόν. Μάλλον και ζαλισμένος ήταν ο καπετάνιος και όλα αυτά τα πράγματα, διότι δεν δικαιολογείται από εκεί και πέρα οι ενέργειες που έγιναν. Πρώτον, επετράπη στο πλοίο να φύγει που έκανε το συμβάν. Δεν συνελήφθη. Ο πλοίαρχος. Ο πλοίαρχος δεν συνελήφθη το πλοίο, το οποίο έπρεπε να πάει σε οικείο λιμάνι, δηλαδή στη Λέσβο ή στο πιο κοντινό λιμάνι ελληνικό, όπου να ασκηθούν οι πρέπουσες διώξεις και διαδικασίες. Και ο πλοίαρχος του ελληνικού ετέφησε αργία πριν λίγο. Σοβαρά, ναι, δεν ναι. το ξέρω αυτό. Ναι, ναι. Πριν λίγο το είδαμε μέσα. Ετέφησε αργία. Θαυμάσια. Διότι θα πρέπει να πούμε επίσης για όποιον δεν το ξέρει και δεν πού να το ξέρει κιόλας όταν παρακολουθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουμε, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα στη Λέσβο, όπου μίλησε για την Λέσβο ή στη Μυτιλήνη. Σε όλο το σύμπλεγμα των νησιών. Λοιπόν, το Λέσβο, Μυτιλήνη, Καλονή, έτσι, όλα αυτά είναι ένα σύμπλεγμα νησιωτικό. Κύθυρα, Τσιρίγο. Είναι ένα μικρό αρχιπέλαγος. Έτσι. Λοιπόν, και Ατζιά, όλα. Όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, όση ώρα βρισκόταν αυτός ο τύπος εκεί πέρα, μαζί με τις 17 δημιουργίες της αστυνομίας, των ΜΑΤ της αστυνομίας, όπου υποτίθεται ότι η αστυνομική διεύθυνση, το αρχηγείο της αστυνομίας είπε, διέψευσε ότι ήταν παραπάνω η αστυνομική ιστορία. Είπε για 7 έκαναν λόγο, για 7 δημιουργίες. Ναι. Λοιπόν, από το νησί μας λένε από 12 έως 17. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, είναι ότι είχε αποκλειστεί το μέρος όπου βρισκόταν ο Τσίπρας, διότι πολύ απλά όλο το νησί είχε κινητοποιηθεί εκεί, αφού το είχε νεκρώσει. Ήτανε σε απεργία όλο το νησί, είχαν κατεβάσει τα ρολά οι μαγαζάτορες, οι επαγγελματίες, οι πάντες. Οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν και ως ακροδεξί. Όλοι ακροδεξί. Και να σου, είναι αριστερός ο Τσίπρας, να σου πω και ένα ωραίο, τι ήταν ο λαός, ακροδεξιός. Να σου πω και ένα ωραίο παραλυπόμενο. Το πρωί μπήκα στο TVXS του κύριου Κούλογλου, ο οποίος είχε ένα σχετικό ρεπορτάζ και λέει επίθεση ακροδεξιών, επεισόδια από ακροδεξιούς στη Μυτιλήνη, βίντεο. Και βάζω το βίντεο. Ναι. Και τα επεισόδια με τους ακροδεξιούς είναι και ηλίθιοι άνθρωποι. Έχουν. Κούλογλου. Δεν ξέρω τώρα οι διαχειριστές του site, κάποιος είναι ηλίθιος. Εντάξει, άμα το αφεντικό σου είναι ηλίθιο. Ναι, αυτό πάει. Ναι, συνεπαγωγικά, σωστό. Και μπαίνω στο βίντεο και τι βλέπω. Κάποιους τύπους γύρω στα 60-65 να διαπραγματεύονται με την αστυνομία, να περάσει ο κόσμος να καταθέσει τα αιτήματά του, να υποβάλει τα αιτήματά του.
και από πίσω να ακούγεται το σύνθημα. Εμπρός λαέ, μη σκύβει το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Και αυτό χαρακτηρίζει και επίθεση ακροδεξιών. Λοιπόν, δεν ακούς το βίντεο πριν. Οι συγκεκριμένοι που ήταν εκεί πέρα, πέρα από τους πολίτες, ήταν και γνωστά στελέχη του ΚΚΕ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εννοείται. Και ακροδεξία από τη στιγμή που τα βάζουν με το. Ναι, κάποιοι λέει πήγαν να κάνουν έφοδο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ 60 ακροδεξί, οι οποίοι προφανώς ήταν λοιπόν, από τη Γαδά. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Παιδιά, ναι. Μεταφέρθηκαν. Ακολουθούν πάντα. Τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Μπράβο, ναι, αυτά τα ξέρουμε λοιπόν, τώρα του άρχοντες. Και ξέρεις, ανάλογα ντύνονται οι χουλιγκάνοι των ποδοσφαιρικών ομάδων, είτε αντίφα, είτε χρυσαυγίτες. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ή ενίοτε όταν κινδυνεύουν αστυνομικά τμήματα όπως εκείνες τις αποφράδες μέρες. Με τον Γρηγορόπουλο. Που κατεβαίνανε, ναι, οι μαθητιώσανε όλα και καλά έκανε. Βέβαια. Και σηκωνότανε, παίρνανε τα καδρόνια και φιλούσανε τα αστυνομικά τμήματα. Τα έχει δείξει ο Λαζόπουλος αυτά, ρε παιδιά. Όπως τα ζήσαμε κιόλας και στις μεγάλες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού, όπου βλέπαμε αυτούς τους μπαχαλάκιδες, τους οποίους λέγαμε ρε διάολε. Τι είναι τούτη. Ξαφνικά τους βλέπαμε να φρουρούν, για παράδειγμα, το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, να φρουρούν διάφορες άλλες περιοχές. Να τους μπάζουν από την παραπλήσια είσοδο της Βουλής, να τους μπάζουν τα ΜΑΤ μέσα με τα στυλιάρια, αν θυμάσαι έναν καραφλό. Ναι. Όπως επίσης και στη ΣΤΟΑ που υπάρχει από τη Βουλή που βγαίνει προς την Πανεπιστημίου. Ναι. Έτσι, σε μια ΣΤΟΑ, εκεί πέρα υπάρχει ένα κλειστό μαγαζί, όπου χρησιμοποιόντουσαν ως οπλαποθήκη για τους λεγόμενους μπαχαλάκηδες και τους άλλους που κάνουν φασαρίες, όχι τα πιτσιρίκια. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά πιτσιρίκια που απλά τρέχανε από πίσω. Και να σου πω και κάτι για τους μπαχαλάκηδες, τους αυθεντικούς τα πιτσιρίκια. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Μας γλίτωσαν τη ζωή μας μια μέρα αυτή. Σωστό. Αναχέτησαν την έφοδο των ΜΑΤ που θα είχαμε νεκρούς. Εντάξει. Όπως επίσης και εμείς πάρα πολλές φορές, όταν δεχόμαστε αυτά τα παιδιά, τα πιτσιρίκια εννοώ, να ενταχθούν στον μπλοκ του ΕΠΑΜ. Εννοείται. Και μάλιστα βγάζοντας την κουκούλα. Ναι. Για μένα από εκεί και πέρα αναλαμβάνανε την υπερηφρούρηση του ΕΠΑΜ. Μπράβο. Να προστατέψει και τα παιδιά αυτά, άσχετα να το διαφωνούσαμε άσχετα με τον τρόπο που λειτουργούσε. Και εγώ άσχετα να διαφωνώ πολιτικά και πρακτικά, τα θεωρώ γενναία παιδιά, έντιμα αυτό παιδιά. Αυτό δεν μιλάμε για αυτά τα παιδιά, μιλάμε για τους ασφαλείτες, παιδί μου, να τα πούμε. Λοιπόν, οι οποίοι το παίζουν αντίφα, χρυσαυγοί, χουλιγκάνοι και οι οποίοι τους είδαμε με τα μάτια μας, τους έχουμε βγάλει και φωτογραφίες, να παίρνουν από αστυνομικούς με στολή. Οπλισμό, καδρόνια, σφυριά, βαριοπούλες, ιστορίες, από αυτό το μαγαζί, ανεβάζοντας τα ρολά, αστυνομικός ανέβαζε τα ρολά, φωτογραφία υπάρχει. Λοιπόν, ανέβαζε τα ρολά, έβαλε μέσα αυτούς τους μαυροπορεμένους και κουκουλοφόρους, οι οποίοι βγήκανε μετά με στυλιάρια, με ιστορίες κτλ. Και μετά γινόντουσαν τα επεισόδια. Εκεί που γινόταν. Το Φλεβάρι του 12, θυμάσαι με το μεσοπρόθεσμο που και εγώ κάψαν την Αθήνα. Μπράβο. Εκείνη τη μέρα, θυμάσαι, η ΑΚ Αθήνας, η αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας, είχε βγάλει ανακοίνωση βάσει της οποίας όταν επέστρεφαν τα μέλη της, είχε τελειώσει η πορεία, επέστρεφαν την Ακαδημίας ανάποδα. Ναι. Με τα πόδια, προς την Κάνικο. Ναι. Και είδανε Χαριλάου Τρικούπη και Ακαδημίας, αστυνομικούς με πολιτικά, με στολές, με κράνη κανονικά, και είχαν δίπλα τους στίβες με μολότοφ έτοιμες προς χρήση. Και το έκανε ανακοίνωση, αποτύπωσε ανακοίνωση η αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, εντάξει, υπήρχαν και άλλα πολλά τέτοια και μάλιστα και προς τιμήν τους κάποιοι από αυτούς τους χώρους οργανώθηκαν έτσι ώστε στις πορείες μετέπειτα δεν επέτρεπαν στους προβοκάτορες να τους εμπλέξουν σε ιστορίες μόνο και μόνο για να μπορούν να γίνει καταστολή του λαού. Και βεβαίως αυτοί που εμπλέκονταν ως αστυνομικοί δεν έχει καμία σχέση με τον απλό αστυνομικό. Όχι, της τάξης. Είναι παρακράτος. Έτσι, μιλάμε για το παρακράτος. Το βαθύ. Αν φοράει στολή ή δεν φοράει στολή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε για παρακράτος. Τους ξέρουν οι αστυνομικοί και απλά. Θυμάμαι την περίπτωση, είναι η πρώτη φορά που άρχισα να ουρλιάζω εγώ με το που βγήκε η κυβέρνηση Τσίπρα. Τότε το δημοκρατικό στοιχείο, το έντιμο στοιχείο, να το πούμε. Της αστυνομίας, όσο υπήρχε. Όποιο υπήρχε. Ναι. Ξεσηκώθηκε και μάλιστα ανώτατη βαθμολογικά. Και από την ΚΙΠ. Ξεσηκώθηκε και λέει ξεκαθαρίστε αυτό το άγος. Τη σαβούρα. Λοιπόν, και αντί να γίνει αυτό το πράγμα, πήγε ο κύριος Παπάς και τα βρήκε μαζί τους, γιατί τους χρειαζόντουσαν Ρουμπάτης. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η δουλειά. Λοιπόν, μετά αυτό που ζήσαμε. Λοιπόν, να τα ξέρουμε λοιπόν, υπάρχει και στην αστυνομία ένα πολύ ισχυρό, έντιμο δημοκρατικό στοιχείο, δημοκρατικό με την έννοια, όχι με την έννοια του τι ψηφίζει για το τι δεν ψηφίζει. Της αντίληψης και της πρακτικής. Ότι ρε παιδί μου, αυτοί δεν μπήκαν εκεί πέρα να υπηρετήσουν ένα παρακράτος. Έτσι, ούτε τον υπόκοσμο. Να υπηρετήσουν την κοινωνία με τον τρόπο και τα λοιπά που έχουν σκεφτεί και να εξελιχθούν μέσα από αυτό το επάγγελμα. Αν είναι δυνατόν και δεν τους το επιτρέπουν. Σαν τον τροχονόμο τον Ασπιώτη, αν θυμάσαι, τον έχεις ακουστά, ο οποίος είχε συλλάβει τον Κοντζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη στη Θεσσαλονίκη. Κατά τύχη. Ναι, κατά τύχη. Τελείωσε. Για τροχαίο. Το τι έπαθε όμως αυτό. Πήγε μετά στον Άρδα.
Μετά από δύο εβδομάδες. Ναι, ρε παιδί μου. Στο δέλτα του Νείλου, ναι, του Εύρου. Ναι, και τελικά κάτι έπαθε. Αν κάτι έπαθε εκεί πέρα, διότι τον ακούμπησε. Έτσι, τον ακούμπησε μια οβίδα του τουρκικού πυροβολικού. Τελείως κατά λάθος πέθανε. Κάποιος εκεί, ρε παιδί μου, έτσι, λοιπόν, κυνηγούσε με πυροβόλο των 75 χιλιοστών. Λοιπόν, και μια οβίδα ξέφυγε από τον δρόμο της και έσκασε εκεί που υπηρετούσε ο άνθρωπος. Και τι να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, λοιπόν, έτσι γίνεται αυτά, με αυτά τα πράγματα. Έτσι, μας ακούμπησε λοιπόν ένα πλοίο, το οποίο τελείως τυχαία πλέον βάζουμε, μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Μια αλυσίδα, πρώτα. Είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των πολλών επεισοδίων στο Αιγαίο και αυτό. Δεν είναι τυχαίο βέβαια. Ας τα αναστευόμαστε εμείς τόση ώρα. Βεβαίως. Διότι βγήκε τους κάλυψη η Τουρκία. Και εμείς το χαρακτηρίσαμε ναυτικό ατύχημα. Ναυτικό ατύχημα. Αν είναι ναυτικό ατύχημα, ρε παιδιά, ακόμη και σαν ναυτικό ατύχημα, γιατί δεν πήραμε τα προβλήματα. Δεν έγιναν προβλεπόμενες διαδικασίες καθόλου. Ναι, πάθηκε, δεν τηρήθηκαν. Γιατί προφανώς, εάν συμβαίνει αυτό που μου λες, αν επιβεβαιώνεται δηλαδή, γιατί δεν το έχω δει, γιατί δεν το αφισβητώ, απλά λέμε ότι παρέτησαν τον. Τέθηκε σε αργία ο κυβερνήτης του. Ο κυβερνήτης προφανώς. Του Αρματολού. Έτσι λεγόταν το ναρκατή, ήταν κανονιοφόρος. Κανονιοφόρος. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο κυβερνήτης δεν δέχτηκε να πάρει το παράσημο που δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είχε πάρει ο κυβερνήτης του Γάβδος. Όχι, όχι. Αλλιώς τον ονομάζουν οι εξωματικοί του. Α, το Λούις, Σπύρο Λούις. Σπύρο Λούις. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό, δεν δέχτηκε, φαίνεται, να πάρει το παράσημα. Στη Γάβδο το απένιμαν αυτό. Βεβαίως, και το πήρε με μεγάλη χαρά. Για την ψυχραιμία που επέδειξε να την κοπανίσει. Σπύρος Λούις. Από εκεί βγήκε το παράσημο Σπύρος Λούις. Από τότε σε αεροπόρους, στρατηγούς, αντιστρατηγούς, αυτά τα πράγματα, σε διοικητές μονάδων. Το τι παράσημο Σπύρος Λούις μοιράζεται είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή. Θα μου επιτρέψεις. Φαίνεται, ναι, ο συγκεκριμένος ότι δεν δέχεται. Όπως βεβαίως ξέρουμε ότι δεν δέχτηκαν και πάρα πολλοί άλλοι διοικητές, υποδιοικητές μονάδων που έπραξαν το καθήκον τους ή που θέλησαν να κάνουν το καθήκον τους και δεν δέχτηκαν αυτόν τον εξευτελισμό που επιφυλάσσεται από την πολιτική ηγεσία είτε του Υπουργείου Άμυνας είτε βεβαίως της κυβέρνησης. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Αν συμβαίνει αυτό πράγμα, τότε εμπλέκεται, υπάρχει εμπλοκή. Υπάρχει σοβαρή εμπλοκή και μέσα σε αυτήν την ιστορία. Προφανώς, η κανονιοφόρος εκτελούσε χρέη, τα ίδια χρέη που εκτελούσε και τα αντίστοιχα πλοία του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού την εποχή που πήγε στο Καστελόριζο ο Μίστερ Γκάπ. Α, που ήταν έτοιμα να τον πάρουν να φύγουν, άμα χρειαζόταν. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Έτσι. Διότι, όπως είπαμε, στη Λέσβο υπήρχε εξέγερση. Γιατί όταν νεκρώνει το νησί, δεν είναι μια απεργία, λέγεται πολιτική απεργία. Πολιτική. Το βασικό αίτημα είναι φύγει από την κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα λένε. Αυτό το πράγμα έλεγε ο λαός, ανεξαρτήτως εάν το λέει, πώς θα το πούμε, διατυπώντας μια σειρά αιτήματα πιο συγκεκριμένα ή γενικότερα. Βεβαίως, γιατί του έλεγε να φύγει. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας είχε φροντίσει μαζί με το καράβι και τις 17 δημιουργίες ΜΑΤ να φέρει και το ακροατήριό του. Διότι άνευ ακροατήριου δεν μπορεί να συνεχίσει. Λέγανε μεταφερόμενο το ακροατήριο. Ήταν μεταφερόμενο, ναι, βεβαίως. Από τη Λέσβο στην Μυτιλίνη. Και με πληρωμένα τα έξοδα. Διότι πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μεταφέρει το ακροατήριό σου και να μην του πληρώνει και τα έξοδα. Εντάξει, πάει. Εδώ θα μου επιτρέψει να πούμε λίγο στου ακροατήριου. Αριστερά είμαστε. Μια ωραία ιστορία σε σχέση με το. Με την πολιτική κατευνασμού που ακολουθεί η κυβέρνηση και στα επεισόδια στο Αιγαίο στα αλλεπάλληλα. Mm-hmm. Λοιπόν, 12 Ιουλίου 1940, επίθεση ιταλικών αεροσκαφών στο ναρκοβόλο πλοίο Ορίων, το οποίο εφοδίαζε φάρους στη Γραμβούσα. Η Γραμβούσα είναι στα δυτικά Χανιά, ναι, το ακροτήριο, ναι, της Γραμβούσας. Ναι, ναι. 16 Ιουλίου, 4 υποβρύχια που βρίσκονταν στον όρμο Ιταίας Κορινθιακού δικά μας δέχονται επίθεση από ιταλικά αεροπλάνα, ιταλικά βομβαρδιστικά. 2 Αυγούστου, στο Σαρονικό παρακαλώ κόλπο, ανάμεσα στον Πειραιά και στην Αίγινα, το επιβατικό πλοίο Freedom, επιβατικό αυτό που πήγαινε τον κόσμο στην Αίγινα, δέχεται επίθεση από άλλα 2 ιταλικά αεροσκάφη. Και πάμε στον τορπιλισμό. Α, έχουμε λοιπόν. Α, εκτός από το Φρίντο, από αυτό το επεισόδιο που είχαμε στο Σαρονικό, την επόμενη μέρα άλλο καράβι μας δέχεται επίθεση στον κόλπο του Μπαλί. Τον Μπαλί είναι στο Ρέθυμνο, αν ξέρει. Ναι, πώς το ξέρω. Από άλλα ιταλικά αεροπλάνα. Μάλιστα. Και φτάνουμε και στον τορπιλισμό της Έλλης, που αν ξέρει ο κόσμος, εσύ βέβαια το ξέρει σίγουρα, την επόμενη του τορπιλισμού συγκάλεσε ο μεταξάς συνέντευξη τύπου στο Μεγάλη Βρετάνια. Ναι, ναι. Και παρακάλεσε τους συντάκτες, σας παρακαλώ για λόγους εθνικής ύψης της εθνικής ασφαλείας και συμφέροντος, μην το σκαλίσετε πολύ το θέμα με την τορπίλη. Όχι, γιατί δεν ξέρεις τι έγινε. Η τορπίλη απλά ακούμπησε. Και αυτή ακούμπησε. Το έδρομον Έλλη. Και, ακούμπησε. Και μάλιστα, ναι, το πόρισμα που είχε βγει από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή τότε, που είχε καταλήξει ότι ήταν ιταλική
η Τορπίλη είχε βγει περί το τέλος Αυγούστου του 40. Ξέρεις πότε ανακοινώθηκε. Το ξέρανε. Ναι, όχι, το επίσημο πόρισμα. Ναι. Και ανακοινώθηκε στον κόσμο 7 μέρες μετά την εισβολή. Mm-hmm. Αυτά λίγο για να συνδυάζουμε τα γεγονότα που οδηγεί πολιτική του κατευνασμού. Έτσι, μπράβο, γιατί για να μην τρελαθούμε. Γιατί δηλαδή, είναι κλιμακούμενα εδώ τα επεισόδια, έτσι. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, αλλά όπως θα μας εξηγήσει βεβαίως, όπως μας εξήγησε στον κύριο Παπαχελά ο κύριος Κοτζιάς. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Δηλαδή, επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο, ας πούμε, τον ξέρω προσωπικά. Είμαι σίγουρος. Περάσαμε από τη μεγάλη του γέννηση. Χρόνια. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα ορισμένα πόστα υπουργείων. Δεν μπαίνουν τυχαίοι οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των πολιτικών εξαρτήσεων και των υπολείπων, ας πούμε, έτσι, αυτά προβλήματα που εικάζει ο οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης και που βεβαίως κατά 100 ή μάλλον κατά 200% πέφτει μέσα. Ή μάλλον αυτά που εικάζει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αλλά είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις θέσεις, εάν πάρεις δηλαδή ποιους υπουργούς είχαμε εξωτερικών, μετά τη στρατηγική απόφαση ενδοτισμού και εθελοδουλείας προς την Τουρκία. Δηλαδή στην πραγματικότητα μετά την επιλογή να τα δώσουμε όλα. Δηλαδή ο Τσαλάν, μάλλον ανάποδα, τέλος πάντων, η μία ο Τσαλάν και την πολιτική που ακολούθησε. Τον κύριο, ο ένας μετά τον άλλον, ή ψυχοσική υπουργή. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ ότι δεν υπάρχουν ψυχίατροι για να τους κρατάνε σε αυτά ο Παπαμεθοδίου θα μας τα πει. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ όπως το βλέπω, δηλαδή, γιατί θα μου πεις και τι είναι εσύ, ας πούμε. Επειδή έχω τύχει να δουλέψω για πολύ μεγάλους οργανισμούς και έμαθα, αν θέλετε, και διάβασα αρκετά, αλλά και εκπαιδεύτηκα ώστε να μπορώ να διακρίνω έναν άνθρωπο από το πρόσωπό του. Ώστε να μπορώ όταν στο κάθομαι στο τραπέζι να ξέρω ποιος είναι αυτός, τέλος πάντων να ξέρω να δημιουργώ μια κατάλληλη από την ατμόσφαιρα. Ρε παιδιά, όποιος τον δει, στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει, τον ξέρουμε κιόλας, ναι, ναι. Τον ξέρουμε χρόνια. Είναι καραμπινάτη περίπτωση ψυχοσικού. Λοιπόν, γιατί δεν νοείται να λέει αυτά τα πράγματα που λέει. Πρώτον, αυτός εφήβρε για πρώτη φορά, βεβαίως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο κύριος Κοτζιάς εφήβρε για πρώτη φορά ένα νέο τύπο εξωτερικής πολιτικής. Πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τον κύριο Κοτζιά, μάλλον σωστότερα μέχρι τον κύριο Σιμίτη και τους υπουργούς του Σιμίτη, λοιπόν, εφαρμοζόταν μια ενιαία γραμμή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, την οποία για πρώτη φορά εισήγαγε μετά την καταστροφή το 1927-28 ο Βενιζέλος. Ποια είναι η γραμμή? Πάση θυσία υπεράσπιση και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι δεν εμπλέκομαι σε περιπέτειες, αλλά υπερασπίζομαι την εθνική μου επικράτεια. Τη δική μου επικράτεια, χωρίς να εμπλέκομαι στις περιπέτειες, άρα προδίδω και εθνικοπελευθερωτικές αξιώσεις των ελληνικών λαών, αλλά και των γειτονικών λαών. Έτσι προδόθηκε η Κύπρος. Έτσι, ναι. Το 1931, λοιπόν, από την κυβέρνηση Βενιζέλου, αλλά και όχι μόνο. Επίσης, προσπαθώ εσωτερικά να αποτρέψω την ταύτιση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με τις μεγάλες δυνάμεις ή με κάποια από τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αν εμπλακώ σε αυτούς, το λέγει ο Βενιζέλος επανειλημμένα στη Βουλή εκείνη την εποχή, θα πάω σε διχοτόμηση ή κατακαιρματισμό της χώρας και άρα σαν θεμέλιους λίθους πίσω από εκεί δεν γίνεται. Ότι πιο ιερό και όσιο της εξωτερικής πολιτικής είναι η συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 και η συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν την ίδια γραμμή, το ίδιο δόγμα, να το πούμε έτσι, δεν σημαίνει ότι το υπηρέτησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ούτε καν ο Βενιζέλος δεν το υπηρέτησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι για να το υπηρετήσει αυτό το πράγμα, χρειάζεται άλλες πολιτικές για τους συντελεστές ισχύως μιας χώρας. Που οι συντελεστές ισχύως δεν είναι πόσο ο μάγκας είναι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός του και τι κάνει στο εξωτερικό ή τι πρωτοβουλίες παίρνει. Όχι. Οι συντελεστές ισχύως είναι η οικονομία, είναι η δυνατότητα, η ένοπλες δυνάμεις. Αποτρεπτική σου δυνατότητα. Αποτρεπτική είναι όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, είναι η κοινωνική σου συνοχή, είναι η εθνική ενότητα, είναι όλα αυτά δηλαδή που επιτρέπουν σε έναν λαό, σε ένα έστω μικρό σε μέγεθος κράτος, να αποτελεί τέτοιο δέος ακόμη και για μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν να εμπλακούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ό,τι έγινε στο Βιετνάμ, με το λαό του Βιετνάμ. Αυτό το πράγμα, το στοιχειώδες. Αλλά επειδή εδώ δεν είχαμε ποτέ, η εξωτερική πολιτική ήταν προνόμιο του Πρωθυπουργού,
του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δεν είχαμε ποτέ σχολές σκέψεις στην εξωτερική πολιτική. Εδώ δεν ιδιαίτερα, είχαμε σχολές σκέψεις, θα είχαμε στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα, απλά είχαμε ορισμένους φωτεινούς ανθρώπους, δηλαδή φωτεινά μυαλά. Έτσι. Λοιπόν, μετά όμως από τη στρατηγική επιλογή η Ελλάδα να γίνει απόφυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χάσει το αυτεξούσιον και αυτοδύναμον. Όσο τυπικό και αν ήταν. Όχι, και αυτό, όχι αυτοδιάθεση. Η αυτοδιάθεση την είχε χάσει. Έτσι. Λοιπόν, το αυτεξούσιο και το αυτοδύναμον. Ιδιωτικοποιήθηκε η εξωτερική πολιτική. Δημιουργήθηκαν οι ιδιωτικές, τα ιδιωτικά think tank με τη γνωστή χρηματοδότηση από την Τριμερή και την Bilderberg. Ναι, έτσι. Αντί να αναπτύξουμε, ας πούμε, το κέντρο ερευνών. Έτσι, που είχαμε και που θα μπορούσαμε στα πλαίσια του να είχαμε εξαιρετικά μυαλά. Μα υπάρχει πράγματα, το δυναμικό, υπάρχει. Έτσι, δεν είναι θέμα. Ή να το σπρώξουμε εμείς, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλαμε τέτοιο πράγμα, αλλή μόνο. Πώς θα πηγαίναμε στο ξεπούλημα. Είναι η επιτίδια τέχνη της ξεπούλας, όπως έλεγε ο δασκαλάκος, ο Σκαρύμπας. Ο Γιάννης ο Σκαρύμπας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν μπήκαμε πλέον και εκδηλώθηκε αυτή η πολιτική και στην εξωτερική πολιτική, με ίμια, ο Τσαλάν και πάει λέγοντας, φτάνουμε σήμερα, δεν υπήρχε εξωτερική πολιτική. Έχει τελειώσει. Η τελευταία φορά που πάρθηκε πρωτοβουλία στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής, και να πούμε πρωτοβουλία, τι εννοούμε. Δεν εννοούμε πρωτοβουλία που μπορούμε να συμφωνούμε και να λέμε ότι ναι, ρε παιδί μου, καλώς πάρθηκε, γιατί είναι στα πλαίσια, να το πούμε έτσι, υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων της χώρας. Έτσι. Καλώς εννοουμένων ή έστω κακώς εννοουμένων. Όχι, μιλάμε πρωτοβουλία, εννοείται μια κίνηση η οποία δεν επιβάλλεται από ξένα κέντρα, ούτε έχει ξένους υποβολείς. Η τελευταία φορά που πάρθηκαν τέτοιες πρωτοβουλίες είναι επί Ανδρέα Παπανδρέου. Παπάλα μετά. Το 87 περίπου. 87 και μετά ό,τι από ήχος υπήρχε επί της δικής του κυβερνήσεως, όσο έζησε ο άνθρωπος, γιατί ήταν και άρρωστος, βαριά, δεν μπορούσε είχε να πάρει. Είχε πάρει την κατιούσα πλέον. Έτσι, λοιπόν. Τελευταία φορά. Δεν υπήρξε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Όπως και το δόγμα Κουντουριώτη εφαρμόζεται τότε. Έτσι, αλλά λοιπόν, τώρα δεν ισχύει πια. Τι Κουντουριώτη τώρα εδώ πέρα. Ακουμπάει το πλοίο και παρετούν τον. Πραγματικά πειρά ασκήσεις κάνουν. Τον πλοίαρχο. Τον πλοίαρχο του Σκανονιοφόρτη ήταν πιο Κουντουριώτη. Που θα έπρεπε να έχει βγει, ας πούμε, να καβαλεί στον Αβέροφ και να του κυνηγάει μέχρι Τετάρτη παρουσία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα, και ιδιαίτερα επί μνημονίων, όχι απλά εξαφανίστηκε η εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά το καινούργιο που έφερε ο Κοζιάς είναι αυτό που ονομάζει ο ίδιος ενεργητική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Εδώ να μου επιτρέψεις. Ενεργητική. Ενεργητική. Αυτό το ρήμα κάπου αλλού μου πάει. Μπράβο. Με πάει λοιπόν, κάπου αλλού. Επειδή ξέρεις τα ελληνικά του κύριου Κοντζιά τα γνωρίζω από την εποχή του Κουκουέ, δεν είναι και τόσο ελληνικά. Είναι περισσότερο είναι γερμανοελληνικά. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι, βέβαια, καλά, δεν συζητάμε. Σακαλώτος είναι Monty Python. Λοιπόν, αυτό το ενεργητική εξωτερική πολιτική, που βεβαίως ο κύριος Κοντζιάς εννοεί μια εξωτερική πολιτική που παίρνει πρωτοβουλίες. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο κύριος Κοντζιάς που δεν ήταν άμεσα υπό την εντολή. Υποβάλλονται αυτά, βέβαια. Υπό την εντολή ξένων κέντρων ή ξένων συμφερόντων και προς όφελος ξένων συμφερόντων, που το λέει και ο ίδιος. Πήρα πρωτοβουλία, ας πούμε, να ενωθούν τα Βαλκάνια και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίστηκα. Δηλαδή, συγγνώμη, συγχωρείτε. Ενεργήθηκα, θα έπρεπε να πω. Ναι, λοιπόν, ναι, το ενεργητικό. Ναι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Ενεργήθηκα σύμφωνα με το λεκτικό και την προβληματική του κ. Κοντζιά και δεν μπορούμε να πούμε να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση. Όμως, θα πρέπει να πούμε το εξής. Να σας θυμίσω μια εξαίρετη ελληνική ταινία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ενεργητική εξωτερική πολιτική. Είναι η ταινία του Φουβού. Έτσι, Φαλακός Πράκτορ. Το ένα ή το δύο. Το ένα. Η εκπαίδευση που κάνει σχολή πρακτόρων. Σχολή πρακτόρων. Ναι. Λοιπόν. Μνημείο η ταινία. Έτσι, το αείμνηστο αυτού λαϊκού καλλιτέχνη. Λοιπόν, ο οποίος λοιπόν σε κάποια στιγμή ο καθηγητής του λέει ένας πράκτορ πρέπει να είναι ενεργητικός. Και απαντάει ο Φουβού. Από το βενζινάδικο που παίρνει τηλέφωνο ο Βέγκος, ναι, και λέει: λοιπόν, σταθείτε, γιατί τώρα νιώθω άλλου είδους ενέργεια. Ναι. Όχι μόνο, πριν από αυτό. Λέει: βεβαίως, ενεργούμε αδιαλείπτως και πάντα στην ώρα μου. Και πάντα στην ώρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και ο κύριος Κοντζιάς ασκεί τέτοια ενεργητική πολιτική. Λοιπόν, αδιαλείπτως και πάντα στην ώρα του. Γι' αυτό και είναι και ευτραφής. Διότι έχει πολύ ενέργεια. Λειτουργεί και ενεργητικότητα. Ναι, μεγάλη ενεργητικότητα. Λοιπόν, τέτοια ενεργητική πολιτική. Γιατί κατά τα άλλα είναι για τα μπάζα ο άνθρωπος. Δηλαδή. Τι να πω. Η μόνη πρωτοβουλία. Δεν τρεπόμαστε. Και δεν ντρέπονται αυτοί που τον είχαν για κάμποσο. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι. Τώρα σε μένα τα λες, το ξέρω. Όχι, και για μένα το λέω. Δεν το λέω. Αλλά και για αυτούς ιδιαίτερα. Πού να τα ξέρουμε τότε, δεκαετία 80. Πεις, δεν είμαστε 18 χρονών. Τέλος πάντων. Αλλά και τώρα που τον είχαν στο Πράτο και το θαυμάσανε ως μεγάλο θεωρητικό, ρε παιδί. Όταν είσαι αστοιχείωτος.
και ακούστε τέτοια δεν πράγματα. Δεν τρέπονται. Ναι. Καλά, εμείς είμαστε 18άριδες, τόσα ξέραμε, τόσα λέγαμε. Είχαμε και, έναν ενθουσιασμό. Άλλο και η δυναμική του κινήματος τότε, έτσι, διαφορετική. Όχι, ρε παιδί μου, και των ανθρώπων του. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους, ας πούμε, βλέπαμε ανθρώπους που ήταν ευλογοκιωμένοι από τα βασανιστήρια. Και αυτό δεν μπορεί να μην σε εντυπωσιάζει. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Και τώρα, εγώ μετανιώνω βασικά για ένα πράγμα, ότι έβαζα στο ίδιο κάδρο. Όταν ήμουν στην ΚΝΕ Πιτσιρικάς τότε και λοιπά, και μετά στα τομεακά συμβούλια και τέτοια, ότι έβαζα στο ίδιο κάδρο θαυμασμού τον Κοτζιάνο, τον Μπραμπακώστα, τον Λουλέ και τον Κώστα τον Κάπο. Δυστυχώς. Ναι, τώρα τι μου το λες, χαίρομαι πολύ. Απλά εμείς είχαμε την αντίληψη ότι εφόσον, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι εδώ άλλοι κάποτε σε αυτά τα όργανα πεθαίνανε για την πατρίδα, άρα και αυτοί που είναι τώρα, κίνημα, ναι, άρα και αυτοί που θα είναι τώρα, σωστά, είναι ανάλογοι. Άρα και όταν έχει και έναν λόγο, κάτι παραπάνω από τους παλιούς που δεν προλάβανε οι άμυροι μέσα στους αγώνες, τα αίματα και τις φυλακίσεις και τους. Και τους πολέμους να μάθουν και πέντε πράγματα παραπάνω. Σωστή. Δεν μπόρεσαν, έτσι. Λοιπόν, όταν άκουγες, ας πούμε, και μια πιο φιλοσοφική, έτσι, φιλοσοφουμενικό κουβέντα, που τέριαζε και στην ψυχική σου διάθεση ως νέο ανθρώπου που θα τα σπάσεις όλα. Και αριστερό και ρεύμα ο Κοτζιάς τότε θεωρούτο. Θεωρείτο, βέβαια. Ναι, λοιπόν, τι να κάνουμε. Οπότε το θεωρούσες αυτό το πράγμα. Πού να καταλάβει τι φελός ήταν. Αλλά τέλος 80 τουλάχιστον μας φύγανε αυτά πάτσες να πήγε. Όχι, στο Γιοργάκη, στο Μπάγκαλο, στο Μητσοτάκη. Τον είχα το γνωρίσει όταν ιδιαίτερα, όταν δεν μπορούσα να ομολογήσω τον εαυτό μου πόσο φελός ήταν, όταν διάβασα το βιβλίο του Συνασπρός Αριστεράς. Α, ναι, ναι. Γιατί το ζούσα από μέσα. Δηλαδή, τότε ήμουν στα επιτελεία του. Δηλαδή, οπότε δεν είναι όπως το βλέπεις ενδεχομένως εσύ που, ή κάποιοι άλλοι συντροφοί που ήταν από μακριά. Εμείς είμαστε από μακριά. Έτσι. Ναι. Εγώ το ζήσα. Και όταν λοιπόν είχα συζητήσει, είχα συμμετάσχει, είχα σε όλα αυτά τα πράγματα, βλέπω ένα βιβλίο το οποίο είναι ασταναπάνε και να μην. Και τρελάθηκα, βεβαίως, όμως είχα την κομματική μου. Έτσι, δεν μπορούσα εγώ ως μέλος του κόμματος. Υπάρχει ιεραρχία. Να πω την άποψή μου. Οπότε, όταν μου την έπεσε η μετέπειτα γυναίκα μου, τότε ήμασταν απλά μαζικές συντρόφοι και τα λοιπά. Και μου λέει: τι μαλακίες είναι αυτά που γράφει. Είναι τελείως άσχετο. Ναι. Δεν διαβάζεται αυτό το πράγμα, δεν βγάζει άκρη. Και είχε δίκιο. Βέβαια. Εγώ έλεγα: όχι, τώρα μην. Το κόμμα και το κόμμα, αυτά μας φάγανε. Λοιπόν, η θρησκευτική αντίληψη για την πολιτική. Βεβαίως. Λοιπόν, και ένας φελός με το πιο άθλιο βιβλίο που είχε γραφτεί ποτέ για τις συνεργασίες μέσα στην ελληνική κοινωνία, τις πολιτικές συνεργασίες με σκοπιμότητα που ξεκινούσε από το Βερολίνο, πήγαινε Ουάσιγκτον και κατέβαινε Αθήνα. Σε αυτό το τρίγωνο δούλευε ο κύριος Κοτζιάς. Λοιπόν, μας έστειλε αυτό το βιβλίο για να ξεβγάλουμε τα μάτια μας και να αποτύχει και να παραδοθεί ολόκληρη η αριστερά, το σύνολο της αριστεράς, της ιστορίας της, των αγώνων της κτλ. Στο πολιτικό σύστημα που εκείνη τη στιγμή ανασυγκροτιόταν για να επιβάλλει τη στρατηγική επιλογή της παράδοσης της χώρας. Της απόφυσης. Στα ξένα κέντρα, της απόφυσης. Έπρεπε λοιπόν η αριστερά να γίνει dalle quale, που λένε και οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Δηλαδή, ουνα ράτσα, ουνα φάτσα. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει. Και έτσι ανάλαβε ο κύριος Κοτζιάς όλη αυτή η επαναστατική πτέρυγα να την κάνει με το συνασπισμό της αριστεράς και τα υπόλοιπα. Και έτσι μας άφησε κουσούρια ακόμη και σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που οι παλιοί το κάνανε τόσο απλά και τόσο πρακτικά. Που πάντα μου θυμίζει εκείνη την αποστροφή του Μάρξ στην κριτική του προγράμματος της Γκότα. Της Γκότα. Ναι, για τις σιδερένιες νομοτέλειες ήταν αυτό, όχι, τι έλεγε. Για τις φουγκαρένια και τα αριστερά. Ναι, λοιπόν, για τις φουγκαρένια. Λοιπόν, αυτό που τους έλεγε, τι τα θέλετε τα προγράμματα. Όσο ένα βήμα του πραγματικού κινήματος. Ακριβώς. Είναι όσο 50 προγράμματα. Τι τα κάνετε εσείς τα κείμενα. Αυτό το πράγμα. Και εμείς μας είχαμε εγκλωβιστεί και κάναμε ανάλυση κειμένων που δεν. Αυτό βεβαίως μου άφησε κάτι εμένα. Έτσι έμαθα να διαβάζω 3 και 4 φορές από πίσω από ένα κείμενο. Έτσι. Τι κρύβεται. Λοιπόν, αλλά και να καταλαβαίνω σήμερα, να μου πετάς μια δήλωση αυτονόητη σχετικά και να καταλαβαίνω τι κρύβεται από πίσω ή που θέλει να το πάει. Τι εννοεί ο ποιητής στο βάθος της σκέψης του. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό που αφήνει μια κακή κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, φθήνουσα και σε αποσύνθεση. Άρα λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τι σου λέει σήμερα. Δεν έχω εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική μου πολιτική καθορίζεται ξεκάθαρα από τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μα το ομολογούν και ανοιχτά. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ. Κοινή άμυνα δεν έχουμε. Ίδια σύνορα δεν έχουμε. Βεβαίως. Αλλά οι δαπάνες είναι χωριστά. Η άμυνα είναι κοινή, τα σύνορα κοινά, αλλά οι δαπάνες χωριστά. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Διαδικτυακό σταθμός Η Ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.
ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο... στο μικρόφωνο, Δημήτρης Καζάκης, Ηρακλής Παπαδόπουλος. Α, Δημήτρη, τώρα πρόσφατα είχαμε και το θάνατο του Γιώργου του Κουρί. Σωστό. Ναι. Να επιθυμώ λίγο να αποτίσουμε ένα φόρο τιμή στο Γιώργο τον Κουρί, να ακούσουμε κάτι. Εάν δεν είχε κλείσει το Άλτερ, εγώ πιστεύω ότι η χώρα ήταν σε διαφορετική κατάσταση. Διότι το Άλτερ με το Χατζηνικολάου και αν εγώ λένε, συμμετείχα μαζί με τον Νίκο εκεί πέρα. Πιστεύω ότι και η Τρόικα θα είναι πιο μαλακή. Εμείς το έπαιρνε ο κύριος Χατζηνικολάου στο Άλτερ, ετησίως, μιας και το αναφέρατε, όχι... αναφέρετε στην εταιρεία μου. Υπάρχει στον κατάλογο ή... Όχι. Γιατί δεν υπάρχει στον κατάλογο της αναφοράς στον Άριο Πάγο αυτό? Διότι είναι στην εταιρεία μου. Διότι? Είναι στην εταιρεία μου, δεν θέλω. Α, μάλιστα, μάλιστα. Για προσωπικούς λόγους. Απλώς είναι εύλογη ερώτηση, γι' αυτό δεν ήθελα να διακριτώσω. Έπαιρνε λεφτά. Δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτος. Δικαιολογημένα. Ήταν ο μόνος που έπαιρνε δικαιολογημένα πολλά λεφτά. Μάλιστα, μόνο μισό λεπτό. Κάνατε, κύριε Κουρί, μια αναφορά για μηνιαία αντιμισθία της τάξης των 100.000 ευρώ για κάποιον υπάλληλο του Άλτερ. Δεν επιβεβαιώνεται από τον κατάλογο που αναφέρετε. Είπα, δεν είπα το όνομα. Είπα ότι δεν μπορώ να πω όνομα. Και δεν υπάρχει καν στον κατάλογο. Είπα, δεν μπορώ να πω όνομα για προσωπικούς λόγους. Α, μάλιστα. Απλώς δεν υπάρχει στον κατάλογο. Ναι, όχι, έχει γίνει όχι, κάποιο όχι. Λάθος. Δεν έχει γίνει κάποιο ναι, λάθος. Ναι, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, πριν κάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Βατήδη. Είχαν δημοσιογράφοι πέραν 100.000 όμως. Ναι. Υπήρχαν. Και δεν το λέτε στην καταγγελία σας. Άρα ένα από τα δύο είναι ψευδή. Ή αυτό που λέτε τώρα ή η καταγγελία. Για προσωπικούς λόγους σας είπα, δεν θέλω να πω ορισμένα ονόματα. Άρα η καταγγελία. Είναι αυθόρμητο αυτό το συμπέρασμα, κύριε Μηταράκη. Δεν σας φτάνει όταν λέω. Μηταράκη. Όταν σας λέω 70.000. Δεν σας φτάνει όταν λέω. 40, δεν είναι έτσι, κύριε Μηταράκη. 60-70.000 το μήνα. Δεν σας φτάνει. Ωραία, κύριε Κουρί. Κύριε, όταν λέω 50-60-70.000, σας φτάνει με ονόματα. Κύριε Κουρί, αυτό που μπορούμε να συμπεραίνουμε εμείς, για να είναι απόλυτα ξεκάθαρο και επειδή οι όροι που χρησιμοποιούνται μερικές φορές είναι διαφορετικοί από την πραγματικότητα, είπα ότι το δίνουν όλο. Μας έχετε καταθέσει ένα έγγραφο, αν όχι σε εμάς, στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, για αμοιβές εργαζομένων που κατά την κρίση σας ήταν υπέρογες και χρειαζόντουσαν έλεγχο. Υπάρχουν και άλλες αμοιβές μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί δεν υπήρχαν στην εισαγγελία. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Μάλιστα. Και πάμε, ναι, και πάμε τώρα να δούμε ποιος ο κύριος για τον οποίο δεν έκανε ο Κουρίς αναφορά, γιατί ήταν φίλος, ήταν συνεταίρος. Να δούμε τι λέει και ο ίδιος για το πώς φαίνονται οι αμοιβές, πώς φαίνονται τα έσοδα κάποιας επιχείρησης κλπ. Να το ακούσουμε λίγο. Θέλω να πω ένα μπράβο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο διοικητή της, τον κύριο Πιτσιλή, για τα αυστηρά, αυστηρότατα μέτρα που αποφάσισαν να λάβουν για τις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις. Δεν γίνεται μονίμως, δεν γίνεται ΕΣΑΗ να πληρώνουν μόνον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δεν γίνεται, δεν πάει πουθενά αυτό. 7 χρόνια τώρα έχουν πάρει το βάρος της κρίσης στις πλάτες τους οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Και στα νησιά μας, τα οποία είναι ορισμένα από αυτά, δεν τα έχει αγγίξει η κρίση, διότι ο τουρισμός πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια. Τα νησιά λοιπόν δεν συμβάλλουν, να είμαστε ειλικρινείς, εξίσου με την υπόλοιπη χώρα. Είναι άλλο κράτος ορισμένα από αυτά. Η Μύκονος, για παράδειγμα, που είναι το νησί, και η Σαντορίνη, τα δύο νησιά με τον μεγαλύτερο τουρισμό και με τον πιο ακριβό τουρισμό, απόδειξη ψάχνεις να βρεις με το κι άλλη. Η απάντηση συνήθως όταν φτάνει κλιμάκιο της εφορίας για έλεγχο είναι ότι τις πήρε ο αέρας τις αποδείξεις. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του κυρίου Πιτσιλή, του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τους ελεγκτές, θα επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας πλέον από 48 ώρες έως και ένα μήνα, ανάλογα με το πλήθος των παραβάσεων. Και όπου δεν γίνεται να ανασταλεί η λειτουργία, ιατρία, κλινικές κλπ, θα επιβάλλονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Επιτέλους πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι,
Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό. Και επειδή μονίμως γκρινιάζουμε, να λέμε και κανένα μπράβο όταν γίνεται σοβαρή δουλειά. Μπράβο λοιπόν στην ανεξάρτητη αρχή, μπράβο στον διοικητή της. Ακόμη πιο αυστηρά να γίνουν και τα πρόστιμα και τα λουκέτα. Μήπως και αρχίσουν και πληρώνουν εξίσου το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα και όσοι επιχειρούν ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης, γιατί εκεί είναι εκτεταμένο το φαινόμενο, σε καφετέρειες, σε εστιατόρια, δεν κόβει από εκεί. Ακούσαμε λοιπόν στο το χρέος σου στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Ενώ πριν ο εργοδότης του κυρίου Χατζη Νικολάου έλεγε: ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος που παίρνει 100.000 εκατομμύρια, αλλά δεν σας τον λέω. Είναι ο συνέτερος μου. Ναι, είναι ο συνέτερος μου, δεν σας τον λέω γιατί είναι προσωπικό το θέμα. Και μετά ο συνέτερος που παίρνει τα 100 τα δήλωτα. Τα μαύρα. Τα μαύρα βγαίνει και λέει ότι σκίστε τους ταβερνιάριδες στα νησιά. Σκίστε τους άλλους, αλλά όχι εμένα. Εγώ είμαι υπέρ της ανεξάρτητης αρχής. Άρα εγώ είμαι δικό σας παιδί. Άρα εγώ μπορώ να τα παίρνω. Για παράδειγμα, όταν φτιάχνω, ας πούμε, το Real FM, μπορεί να χώνω μέσα το ελληνικό δημόσιο και να αφήνω τους εργαζόμενους απλήρωτους για 5 εκατομμύρια και τα οποία παρεπιπτόντως τα έχω πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ. Ναι, και από δανεισμό από τράπεζα. Και από δανεισμό. Το ενδιαφέρον είναι από πότε το ΕΣΠΑ ή τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια αφορούν τη δημιουργία ραδιοφώνου. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δεν βρήκα. Τώρα πώς ντύσανε τη δημιουργία του συγκεκριμένου ραδιοφώνου για να πάρουν τα λεφτά κάτω το τραπέζι, πάνω το τραπέζι, δεν ξέρω, αλλά εισαγγελέας δεν ανέλαβε. Και αυτός ο κύριος την κοπάνισε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ οποιοδήποτε μαγαζάτορας βρίσκεται αυτή τη στιγμή ή επιχειρηματίας βρίσκεται να χρωστάει. Καλά, μιλάμε για τον συνταξιούχο, τον μισθό κτλ. Όχι του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει. Έχει και ποινικό. Δικηγόρος, δεν τα ξέρει καλύτερα λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή είναι τρομερό. Ακούστε το αντιμνημονιακό Χατζηνικολάου. Καταλαβαίνετε γιατί ο Πολ Κρέγκ Ρόμπερτς, ήταν υπουργός του Κλίντον στα εργασιακά, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν σήμερα, αν το διαβάσετε, αυτά που γράφει για τη σημερινή κατάσταση της Αμερικής, αλλά και για την Ελλάδα, έχει γράψει αρκετά κομμάτια, αλλά και για την παγκόσμια κατάσταση, μπροστά του εγώ είμαι αρσακιάδα. Αυτός λοιπόν ο Πολ Κρέγκ Ρόμπερτς λέει για τους δημοσιογράφους τύπου Χατζη Νικολάου και την παρέα του, τους ονομάζει prostitutes. Να, μάλιστα. Έτσι είναι αυτή η ιδιαίτερο το λογοπαίγνιο που κάνουν οι Εγγλέζοι εύκολα, οι Αγγλόφωνοι εύκολα, πιο εύκολα από τους. Όχι πως δεν έχουμε κι εμείς ικανότητες, η γλώσσα μας έχει εξαιρετική. Πόσο καιρό έχει να σε πάρει ο Χατζη Νικολάου, πας σε καμιά εκπομπή? Είναι δυνατόν σοβαρολογίες τώρα? Λοιπόν, μα όπως λέει και ο ίδιος, τον παίρνω κάθε μέρα. Ναι, το είχα ακούσει. Και αρνούμε. Ναι, αρνούμε εγώ, ρε παιδιά. Αλίμον, αφού αρνούμε εγώ, το ξέρω. Ήθελα να τον βγάλω μια Τετάρτη, αλλά έχει κανονίσει ομιλία. Και από τότε, ξέρεις, αυτό το πράγμα έχει κυκλοφορήσει. Επειδή, όπως μου έλεγε ένας από τους φίλους μου στην δημοσιογραφία, λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, έχω ακούσει παντού. Τώρα πλέον είναι βιολί. Δεν είναι μόνο ο Χατζη Νικολάου. Ο Χατζη Νικολάου έφτιαξε σχολή. Όταν λοιπόν, επειδή υπάρχει ένας βομβαρδισμός mail και μηνυμάτων, γιατί δεν βγάζει λοιπόν, το καζάκι. Γιατί δεν βγάζει το καζάκι, ας πούμε, ειδικά όταν σκουραίνουν πολύ τα πράγματα. Και η απάντηση είναι γνωστή. Η απάντηση είναι, μα τον καλούμε και δεν έρχεται. Και δεν έρχεται. Ναι. Δεν έρχεται. Είναι δική μου επιλογή, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Και με συναντάει κόσμο στον δρόμο. Μας νομπάρει. Και μου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί δεν βγαίνει στην τηλεόραση. Εδώ σε καλούνε και δεν πας. Σοβαρολογίες τώρα του λέω. Ναι. Είσαι σοβαρολογίες. Σύννεφο οι προσκλήσεις. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρόκειται για prostitutes. Για να καταλάβουμε. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία κατά. Και μιλάμε, βεβαίως. Γι' αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, prostitutes από το prostitute και το press. Το press είναι ο τύπος και το prostitute είναι γνωστό. Ναι. Λοιπόν, τι είναι. Το prostitute λοιπόν είναι Χατζη Νικολάου και λοιπίες. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Δημοκρατικότατα. Λοιπόν, ναι. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι επειδή ο Γιώργος Κουρής έτυχε μια φορά και εγώ να τον δω, μια φορά στη ζωή μου τον συνάντησα. Ο οποίος είναι ότι δείχνει, δεν κρύβεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το καλό. Με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι όταν στέκεται. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι ο Αλ Καπόνε ο άλλος. Ναι. Αλλά αν στέκεται απέναντί σου και αυτό είναι που φαίνεται. Αυτό είναι όντως. Και στο δείχνει, τουλάχιστον ξέρεις που πατάς. Γιατί ήμουν 2 χρόνια στο, έτσι, Δημοκρατικό Λόγο. Όταν ήμουν φοιτητής, ναι, στο δεύτερο έτος έκανα. Δούλεψες. Ναι, ναι, στο Δημοκρατικό Λόγο, 2 χρόνια. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Θα το πούμε μετά για το. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Δεν είναι, τι έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν,
Να πούμε τότε λοιπόν, μέχρι να ξαναπάρει το τηλέφωνο ο ακροατής ή ακροάτρια, να πούμε δηλαδή ότι όταν συναντήθηκαμε και μιλήσαμε για πολλά πράγματα, για το που πάει η κατάσταση και ιστορίες. Οπότε αντιλαμβάνεται πολύ καλά τα πράγματα, άσχετα τι κάνει και τι προφανώς, λέει. Ναι, ναι, λοιπόν. Δεν χαζός. Ναι. Ήταν μάλλον, δεν ήταν χαζός. Ναι, λοιπόν, μου είπε και άλλους πρωτοκλασσάτους δημοσιογράφους, οι οποίοι παίρναν τρελά λεφτά επί Alter. Αχα, ναι, προφανώς. Για παράδειγμα, υπάρχει πρωτοκλασσάτος, like, πώς το λένε, δημοσιογράφος, ο οποίος σήμερα είναι στο Sky και κάνει πρωινιάτικη εκπομπή και ασχολείται όλοι με τους συνταξιούλιδες και όλους τους υπόλοιπους. Ναι, το ναι. Κακό με τον συνταξιούχο και τι φορολογικά που είναι αυτά τα πράγματα, τα οποία έπαιρνε 45 χιλιάρικα κατά κουρί στο Alter. Το μήνα. Φαντάς πως 45. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ναι, ναι, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε μου κομμάτι, τι κάνετε? Προσπαθούμε. Καλησπέρα σας. Καλά είστε. Να πούμε δύο παρατηρήσεις σχετικά με το επεισόδιο. Με το επεισόδιο που συνέβη, ναι. Να πω το εξής. Καταρχήν είναι μία ακόμα περίπτωση, όπως έγινε στα Λιμιά και στα Ίμια, παραβίασης των διεθνών κανόνων αποφυγής σύγκρουσης του 1972. Αυτή τη διεθνή σύμβαση την έχει κυρώσει και η Ελλάδα και η Τουρκία. Συνεπώς έχει υποχρέωση εφαρμογής της και μάλιστα αποτελεσματικής εφαρμογής της από τους υπηκόους της. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θα έπρεπε, εφόσον εισήλθε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα ένα εμπορικό πλοίο της Τουρκίας, να πω ότι αυτή η διεθνή σύμβαση, διεθνής κανονισμή λέγεται, αλλά είναι διεθνή σύμβαση, εφαρμόζεται τόσο και σε εμπορικά πλοία όσο και σε πολεμικά. Βεβαίως, ναι, ναι. Ναι, είναι γενικά ένα συμπλοία. Υπάρχει, είτε είναι εμπορικό είτε είναι πολεμικό το πλοίο. Εδώ καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει στους διεθνείς κανονισμούς, και μπορείτε να το δείτε που εσείς τα ψάχνετε αυτά, δεν υπάρχει όρος επακούμβηση. Μπήκα τώρα στο Lesbos. Δεν μας ακούμπησε δηλαδή. Έγινε επακούμβηση από αριστερά. Δεν υπάρχει λέξη επακούμβηση. Δεν την έχω ξανακούσει ποτέ αυτή τη λέξη, κυρία. Αυτά δεν είναι ελληνικά, είναι ελληνικά, δεν είναι θέμα. Υπάρχει όρος προσέγγιση. Υπάρχει προσέγγιση, η οποία προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε να μην υπάρχει ασφαλής χώρος για τα παραπλέοντα πλοία. Πόσο μάλλον τον ακουμπήσει ο άλλος. Ναι, εδώ υπήρχε ένα ελληνικό πλοίο, οπότε, γιατί έχουν πολύ, δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη ενημέρωση, εγώ μπήκα λίγο τώρα στο διαδίκτυο και είδα ότι έχουν 10 σειρές γράψει ότι έγινε επακούμβηση από αριστερά, από την κανονιοφόρο. Αυτά είναι χωροφυλακίστικα ελληνικά της δεκαετίας του 50, δεν είναι... Αυτό, δεν ξέρω ποιος το συνέταξε, δεν πιστεύω να το συνέταξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το γραφείο του σίγουρα. Γιατί, δεν υπάρχει, δηλαδή οι λιμενικοί ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ειδική επιτροπή. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι του αντικειμένου του, αλίμονο. Τουλάχιστον, ναι, γνωρίζουν τη βασική ορολογία λιμενική αξιωματική. Γιατί δεν είναι όρος που χρησιμοποιείται στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Είναι ένας όρος δικός τους, δεν ξέρω, νεολογισμός, δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν παραπλέοντα πλοία, πώς μπορείς να αποφύγεις τη σύγκρουση, ούτως ώστε να αφήσεις το παραπλέον πλοίο, είτε είναι διασταυρούμενη η πορεία, είτε δεν είναι διασταυρούμενη η πορεία και είναι αντίθετη η πορεία, σε κάθε περίπτωση όμως ναυσιπλοείας έχεις υποχρέωση να αφήσεις ασφαλή χώρο για το παραπλέον πλοίο, ούτως ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος σύγκρουσης. Υπάρχει και ειδικός κανόνας, τώρα είναι από τα άρθρα 8 έως 17, να σας πω τι χειρισμοί και κανόνες πρέπει να γίνονται. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε από το ραδιόφωνο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει ή να κάνουμε μια ευρύτερη αναφορά σε κάποια άλλη στιγμή ή σε κείμενα. Μπορούμε να κάνουμε αναφορά ή να γράψουμε ένα άρθρο. Βεβαίως. Εγώ ήδη έχω γράψει για τα Ίμια τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Υπάρχει, προβλέπεται, μια διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σύγκρουσης. Είναι ο κανόνας 7 της Διεθνής Συμβάσεως, που λέει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να δεις, να εκτιμήσει ο πλοίαρχος εάν υπάρχει ύπαρξη κινδύνου σύγκρουσης, πότε αρχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης και ποιους αναγκαίους χειρισμούς πρέπει να κάνεις για την αποφυγή της σύγκρουσης. Βεβαίως. Και το λέει ο κανόνας 8, λέει ποιοι είναι οι αναγκαίοι χειρισμοί που πρέπει να κάνεις.
Οι κανόνες 9 έως 17 προβλέπουν τη διαγωγή πλεύσης των πλοίων όταν ένα πλοίο καταφθάνει στο άλλο πλοίο που ήδη υπάρχει στην περιοχή, όταν, σας είπα, υπάρχουν αντίθετες ή διασταυρούμενες πορείες, και σε κάθε περίπτωση έχει υποχρέωση το ένα πλοίο να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου πλοίου, ούτως ώστε να του προσφέρει επαρκή χώρο για ασφαλή διέλευση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει επακούμβηση στο αριστερό μέρος. Αυτή η επακούμβηση στο αριστερό μέρος είναι σαφή παραβίαση των κανόνων, των αναγκαίων κανόνων που προβλέπουν τους αναγκαίους χειρισμούς για την αποφυγή σύγκρουσης. Τώρα, όσον αφορά για την ευθύνη, εδώ έχουμε ένα πλοίο τουρκικό το οποίο μπήκε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν το συζητάμε. Το πλοίο το οποίο μπήκε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τους σχετικούς εθνικούς κανόνες, παράλληλα με τους διεθνείς κανόνες περί αποφυγής σύγκρουσης, δηλαδή ό,τι το επιβάλλει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Παράλληλα, το κράτος, όταν κυρώνει τη διεθνή σύμβαση, ξέρετε ότι υιοθετεί και εθνικούς κανόνες για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών κανόνων. Σωστό. Έχουμε τους διεθνείς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση, αλλά έχουμε και τους εθνικούς κανόνες. Τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα, όμως, έχει υποχρέωση και η Τουρκία να έχει ευθύνη να επιβάλλει κυρώσεις και πρέπει να έχει σχετικούς εθνικούς κανόνες για την περίπτωση που ο πλοίαρχος δεν εφήρμοσε τους διεθνείς κανόνες αποφυγής σύγκρουσης. Έχει ευθύνη και η Τουρκία σε αυτή την περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να έρθει στην υποεπιτροπή περί των διεθνών κανονισμών, περί εφαρμογής των διεθνών κανονισμών περί αποφυγής σύγκρουσης, που είναι μια επιτροπή περί ασφαλούς ναυσιπλοείας, περί ασφαλείας στη θάλασσα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, και να το θέσει εκεί η ελληνική αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω αν το έθεσε και για τα Λιμιά, για τα Ήμια Λιμιά, το ίδιο θέμα που έχουμε παραβίαση. Ναι, δεν ξεσκίστηκε. Όλα θέτει θέματα. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα, να κάνουμε πόλεμο? Όχι, να μην πάρετε τα όπλα, να μην κάνετε πόλεμο, αλλά τουλάχιστον πηγαίνετε στις αρμόδιες επιτροπές του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι και κράτος μέλος και η Τουρκία και η Ελλάδα, και πείτε τι παραβίαση έχει γίνει. Γι' αυτό είναι ο πόλεμος στο ξεβράκωμα, δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, βέβαια, γιατί έχουν συνηθίσει στην επακούμβηση. Σε αυτή την περίπτωση, το διατάφτα, πιστεύω ότι και εδώ είναι το όλο θέμα, είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εφαρμόσουν ένα νόμο που έχουν περάσει από το 2001 οι Τούρκοι, όταν κύρωσαν τη Διεθνή Σύμβαση περί αρρωγής και διάσωσης. Αυτοί προσπαθούν να μοιράσουν το Αιγαίο, το ξέρετε, το έχετε πει πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο 25ος παράλληλος είναι το πρόβλημά τους. Εκεί θέλουν να το μοιράσουν. Και θέλουν να προκαλέσουν ατύχημα για αρρωγή και διάσωση. Που σε περίπτωση Άλλωστε, πρέπει να θυμόμαστε ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν και τα Ήμια. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα τους. Έχει γίνει και παλαιότερα και επί εποχής Παπανδρέου, από το 86 το. Ναι, αλλά το χειρίστηκε ο Ανδρέας διαφορετικά τότε. Ναι, το επιχειρούν από τότε, δηλαδή επιχειρούν με κάθε τρόπο να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση Αρρωγής και Διάσωσης, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν την διχοτόμηση του Αιγαίου. Ήδη έχουν καταθέσει και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ότι έχουν δικαίωμα αρρωγής και διάσωσης στον 25ο παράλληλο. Δεν ξέρω τι έχει απαντήσει η Ελλάδα πάνω σε αυτό, αλλά έχουν καταθέσει. Έχει απαντήσει. Έχουν καταθέσει στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αυτό το νόμο τους του 2001. Η Τούρκη, ναι, έχει απαντήσει η Ελλάδα? Δεν ξέρω αν έχει απαντήσει. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε σιωπηρή αποδοχή. Δεν ξέρω αν έχει απαντήσει, θα πρέπει να το ψάξω. Και επίσης έχει καταθέσει και σχετικούς χάρτες στον Διεθνή Ναυτιλιακό. Α, δηλαδή δημιουργεί πλέον νομικό τετελεσμένο. Κλίματα, γι' αυτό το θέμα, ναι, είναι η τακτική, θέλει να κατοχυρώσει τη διχοτόμηση στον 25ο παράλληλο. Αυτό είναι το θέμα της, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που έχουν κατατεθεί και οι νόμοι και με σχετικούς χάρτες. Πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα τους, γι' αυτό συνέχεια δημιουργούν θέματα με τα... Ναι, αλλά με τον τρόπο αυτό και με την υποχρεωτικότητα της κυβέρνησης, όπου ανακαλύπτει την επακούμβηση, λοιπόν... την επακούμβηση, ναι. Ναι, λοιπόν, την επόμενη φορά θα βυθιστεί πλοίο,
θα έχουμε νεκρούς και θα ψάχνουμε την επακούμβηση πάλι. Δεν έχουν θέμα, διότι και η Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, όπως ξέρετε, η Σόλας, και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Ναι, την έχουν κάνει κονιορτό με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ναι, κοιτάξτε, το τεράστιο πρόβλημα είναι ότι, και από ό,τι βλέπω τώρα, αυτό τον κανονισμό, ο τουρκικός κανονισμός είναι το 1988, 13559 του 89, του 88, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον 3275 του 2001, που καθορίζει η Τουρκία την περιοχή ευθύνης της και εκδίδει την αρμοδιότητα για αρρωγή και διάσωση στον 25ο παράλληλο. Γιατί τα κάνει αυτά? Τα κάνει αυτά γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε το τραυγελαφικό στοιχείο, να έχουμε 6 ναυτικά μίλια επέκταση στη θάλασσα και 10 ναυτικά μίλια στον αέρα. Ναι. Και αυτό είναι από την εποχή που δεν ίσχυε ούτε καν ούτε η σύμβαση του 1958 για το δίκαιο της θάλασσας. Σωστό. Δεν έχουν επεκτείνει, δεν έχουν εναρμονίσει τη θαλάσσια ζώνη, τα θαλάσσια σύνορα, την αιγαιαλίτιδα ζώνη με τον εναέριο χώρο. Εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα και εκεί βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και σου λέει, είσαι πάνω από τα 6 μίλια. Μπαίνω μέσα να σου δημιουργήσω πρόβλημα, γιατί δεν επιτρέπεται 6 στη θάλασσα και 10 στον αέρα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Και γενικά Διεθνές Εγχειρίδιο Αεροναυτικής και Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης έχει σε ένα παράρτημά του προβλέπει οριοθέτηση ταυτόσιμων περιοχών και για την αεροπορική και για τη θαλάσσια έρευνα και διάσωση, κατά τρόπο που να συμπίπτει με τα όρια ΦΥΡ. Εμείς έχουμε αυτό το τραγελαφικό. Και δημιουργεί προβλήματα η Τουρκία, εδώ και από το 1988 είναι το θέμα, δεν είναι καινούριο. Όχι βέβαια, εντάξει, αλλά εδώ έχουμε βρεθεί. Δεν βγαίνει στον αέρα, δεν το ξέρει ο κόσμος, όπως ξέρετε είναι εξειδικευμένοι αυτοί οι κανόνες, και δεν το βγάζουν και δημιουργείται αυτό φυσικά, το τεράστιο και ένα πρόβλημα. Θα το συνεχίσει μέχρι να πετύχει αυτό που λέτε κι εσείς, το μοίρασμα του Αιγαίου. Θέλουν να πάρουν έδαφος και η αγελίτιδα ζώνη είναι έδαφος. Είναι φυσικό έδαφος. Φυσικά. Οπότε προβλέπω επακούμβηση εναερίων και θαλασσίων ερευνών. Κάποια στιγμή θα επακούμβηση μία την άλλη. Θα εφαρμόσω και εγώ στα άρθρα. Στην επακούμβηση. Ναι, αυτό θα είναι viral από αύριο, την επακούμβηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας. Και να πούμε κάτι, Δημήτρη, ότι άσχετα αν επικαλείται η Τουρκία ότι δεν έχει ψηφίσει κάποιες διεθνείς συμβάσεις ή κανονισμούς για τη θάλασσα που λέμε, εάν σε κάποια σύμβαση, σε κάποιο κανονισμό, σε κάποιο ψήφισμα έχουν προσχωρήσει πάρα πολλά μέρη, αυτό αποτελεί γενικά παραδεδεγμένους κανόνες δικαίου, όπως λέμε και εμείς οι γραφιάδες, και δεσμεύει και χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει αυτές. Αυτό να το ξέρουμε. Έτσι αλλιώς θα πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου για να υπερασπίσεις τα δικαιώματά σου. Δεν δηλαδή, το συζητάμε. Έτσι, όπως συμβαίνει με το άτομο, που εάν δεν υπερασπίζει τα δικαιώματά του, δεν τα έχει. Λοιπόν, έτσι και μια χώρα, πολύ δε περισσότερο μια χώρα, τα οποία αν δεν υπερασπίσει τα δικαιώματά σου, που υπάρχουν διάφορα επίπεδα υπεράσπισης. Πάλι τα εθνικιστικά αρχίσαμε. Ναι. Λοιπόν, αν δεν υπερασπίσει τα δικαιώματά σου, δεν τα έχει. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Λοιπόν. Και από τότε, βέβαια, είτε άρεσε σε κάποιου, είτε δεν άρεσε αυτό που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, από τότε που κατέρευσε, έχασε η Ελλάδα κάθε διαπραγματευτικό ατού και στα διεθνή και ιδίως στο Αιγαίο. Εκεί τότε υπήρξε. Όχι ατού χαρτί, να πούμε, διαπραγματευτικό χαρτί. Λοιπόν, γιατί κάλυπτε τι πλάτε τη. Κάλυπτε τις πλάτες της. Δεν κινδύνευε από βορρά, ώστε να μπουν χοντρά ζητήματα από το βορρά. Τότε, εκείνη την εποχή, άμεσα δηλαδή, Ζήκοφ, που αφορούσαν σύνορα. Μιλάμε και εδάφη. Δεν μιλάμε τώρα ότι είχαμε, πώς να το πούμε, φιλικές σχέσεις κτλ. Όμως. Όχι γι' αυτό, ναι, σωστά. Επειδή όμως η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ κρινότανε πάντα από το ότι πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να αποτελούν εφαλτήρια επίθεσης. Για να μην πάμε στο αποκυστρατόπεδο, οι Αμερικάνοι μας κάνουν και κάποια χαρτίρια εδώ και λοιπά, για να αυτό μην αυτομολύσουμε τώρα, και πάμε στους πάπαλα. Όχι, πάπαλα. Τώρα πάπαλα. Λοιπόν, και πρέπει να δοθεί. Και τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα δεν υπάρχει αντίπαλο να πάμε προσχωρήσουμε εμείς. Κοίταξε να σκάτει. Αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες σαν τη Lafarge, που είπαμε για τον Βόλο που κάνει αυτή την ιστορία, βλέπουν με καλό μάτι τέτοιες ιστορίες. Γιατί? Διότι το ποιος διαχειρίζεται το χωρικό, το χώρο, είτε είναι FIR, είτε είναι διευθέτηση ναυσιπλοείας ή οτιδήποτε, είναι business, χοντρή business και αφήνει τεράστια κέρδη. Άρα, η επόμενη φάση ιδιωτικοποιήσεων, όταν πλέον δεν θα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, ούτε στον Έλληνα τον Κακομοίρη που αυτή τη στιγμή πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να ζήσει μερικούς μήνες,
Γιατί αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Μαυραγωρητισμός με άλλους όρους. Ναι, ρε παιδί μου, πουλάς. Μία λίρα, ένα σπίτι. Πουλάς. Έρχεται λοιπόν, έρχονται διάφοροι πώς το λένε, κατασκευαστές και λένε άνοδος στις αγορές. Το βλέπουμε και στατιστικές. Ναι, ρε κακομοίρη, δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο άλλος πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει χωρίς για να ζήσει τους επόμενους 2-3 μήνες. Και μάλιστα ακούω πολύ κόσμο σπότωμα, που λέει: δίνω το διαμέρισμα που έχω, το σπίτι, το ακίνητο και οτιδήποτε. Και τα βγάζω, δεν τα βγάζω μέχρι τέλος του χρόνου. 5.500-25 καρσονιέρα στην Κυψέλη. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στην ιστορία αυτή, τι που πάμε, στη επόμενη φάση είναι η ιδιωτικοποίηση, το ξεπούλημα δηλαδή, για να καταλάβουμε, των βασικών κυριαρχικών σου χώρων. Έτσι, η διαχείριση δηλαδή του εναέριου, του εδαφικού και του θαλάσσιου χώρου σου. Χώρου. Οπότε, οι μάγκες αυτοί που. Οι άλλες εμπορικές αξίες που λένε και οι μορφωμένοι. Έτσι, πράγμα. Οι άειλοι τίτλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που περιμένουν πώς και πώς για να τα αρπάξουν αυτά τα πράγματα, τύπου Λαφάρς, τύπου αυτά, λοιπόν, κοιτάνε αυτή την ιστορία και τρίβουν τα χέρια τους. Λέει τώρα και ενισχύουν τον Ερντογκάν. Σου λέει όσο περισσότερο γίνεται αυτή η ζωή μπάχαλο, τόσο περισσότερο οι κυβερνώντες θα βρουν το πάτημα να πούν στον Κοσμάκη, κοίταξε να δεις, μια και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δώσ' το. Το ρημάδι, δώσ' το. Αυτό που ζουράρισε, δώσουμε 5-6 νησιά. Εντάξει, κοίταξε, εντάξει, προφανώς εδώ έχουν φτάσει στον κόσμο να λέει, δώσ' το σπίτι μου να γλιτώσω. Ναι, και πάρτο ρε διάολε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει με τη χώρα τώρα. Λοιπόν, και όσο δεν καταλαβούμε ότι με το να δώσεις αυτό που σου ανήκει ή για το οποίο πήρες, γιατί είναι της οικογένειάς σου ή γιατί δούλεψες, ρε παιδί μου, σκοτώθηκες και το φτιάξες και το δίνεις και το παραδίδεις έτσι, με τον ίδιο τρόπο παραδίδεις τη χώρα σου. Και εφόσον παραδίδεις τη χώρα σου, το τι σε περιμένει είναι από τα άγραφα, όχι τα βουνά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, να πούμε, και επειδή με ρωτάγανε σήμερα σε ένα... Μας προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας τη δώσουμε τη χώρα. Κάποιοι δημοσιογράφοι τέλος πάντων που βγήκαμε και γιατί δεν ακούγονται αυτά που λέτε και ποιο αναλύσεις κτλ. Όπως οι φίλοι μας η Κέρη που είναι ειδικό στα ζητήματα. Τι να κάνουμε, πάρουμε ένα χωνί να βγούμε στον ημιτό. Όχι, άλλο λέω. Είναι πολύ απλό. Είναι ποτέ δυνατόν να ακουστούν όταν έχεις τέτοιους δημοσιογράφους σαν αυτούς που είπαμε πριν. Περιγράψαμε πριν. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν να ακουστεί όταν ο άλλος τα παίρνει μαύρα χοντρά. Εγώ επιμένω, Δημήτρη, λοιπόν, ότι δεν είναι έτσι. Δημοσιογράφοι και καταχρηστικά χρησιμοποιούν. Ναι, οι prestitutes. Ο prestitutes είναι διεκπεραιωτές εντολών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβετε πόσο ξεφτύλα είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, γιατί είπα και προηγουμένως ότι συνάντησε μια φορά τον κύριο Κούρη και μου είπε και αυτό που είπε και στην Επιτροπή της Βουλής. Ότι εμένα μου είπε για άλλον δημοσιογράφο, όπου έπαιρνε 45 το μήνα. Και σήμερα αυτός ο δημοσιογράφος είναι στο Sky. Έχει όμως ενδιαφέρουσα ιστορία. Και βεβαίως κόπτεται για τα δικαιώματα του συνταξιούχους. Ναι, μιλάμε φοβερό. Ναι, λοιπόν, ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι στην πρώτη φάση, όταν δεν ήταν στο Sky και ήταν σε άλλα κανάλια και βεβαίως τότε ήμουν οικονομολόγος αναλυτής και ο μόνος που έπεφτα μέσα, ό,τι έλεγα την επόμενη μέρα έχει πάλι θευθεί και επειδή δεν μάσαγα τα λόγια μου, ανέβαζα τις τηλεθεάσεις μέχρι αηδίας. Λοιπόν, τότε είχε γίνει ο κολλητότερος μου φίλος όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, την Ελληνική Βομπία, η οποία αξίζει τον κόπο όποιος θέλει να την ξεφυλίσει σήμερα να δει τον déjà vu ή σωστότερα του Ντένικεν. Αναμνήσεις από το μέλλον. Από το μέλλον, ναι. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε επαναφύγουμε, που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Ναι. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, όταν είχε βγει αυτό το βιβλίο, παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν το πες ότι έβγαλες το βιβλίο στον καλύτερό σου φίλο. Λέω: Ποιος είναι αυτός. Εγώ μου λέει. Δηλαδή, έλεος. Κάτσε, γιατί εδώ ισχύει το πες μου το φίλο, ας πω ποιος είσαι. Περίμενε. Μην ανοίγεις. Θα έπρεπε να μου πει. Και με κάλεσε τέλος πάντων μια εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή. Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όπου είχε τότε και κάναμε παρουσίες, όχι μόνο δεν κάναμε παρουσίες του βιβλίου, στην ουσία κάναμε συζήτηση με την πολιτική. Και μου λέει αυτό το πράγμα, να μου το πεις να πάρω καμιά 70-100 αντίτυπα τέλος πάντων, τι φίλος είναι. Να τα διακινήσω. Ναι. Ο κύριος αυτός με το που πήγε στο Sky δεν με ξέρει. Έγινε της αναλήψεως. Για σταυρωθήκαμε στο δρόμο, αν έχεις το Θεό σου. Αλλά τώρα πρόκειται. Και δεν με ξέρει. Δηλαδή, με κοίταγε και μου λέει κάτι μου θυμίζει. Δηλαδή, να πείστε το, ρε παιδί μου, δεν λέω πώς να το πούμε, να κάνεις πράγματα. Εδώ έχω κάνει για ανθρώπους. Πώς να το πούμε έτσι. Για ανθρώπους. Έδωσα το υστέρημά μου για ανθρώπους. Για ορισμένους. Αλλά επειδή αυτοί ήταν δημοσιογράφοι, σήμερα το υστέρημά μου
με τα λόγου γνώσεως. Και σήμερα αυτοί, μόνο και μόνο για να βγάλουν ένα κολομεροκάματο σαν δημοσιογό, prestitute, δεν με ξέρουν. Δεν είναι κακό να προσπαθείς να βγάλεις το μεροκάματο για την επιβίωση. Όχι, το κακό είναι η ενσωμάτωση. Άλλο πράγμα. Και η χυδαία, με χυδαίους όρους. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον τι να κάνει στη δουλειά του και τι συμβιβασμούς να κάνει. Και είναι απόλυτα αποδεκτό αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάω. Ποιος δεν κάνει συμβιβασμούς, ιδίως σήμερα, είμαστε λοιπόν, καλά. Ιδιαίτερα όταν είσαι prestitute. Δηλαδή στο κύκλωμα αυτό. Αλλά υπάρχει και μια κόκκινη γράμμα. Αλλά ρε φίλε. Η προσωπική, πώς να το πούμε, το φιλότιμο που λέγαμε προηγουμένως. Ας θυμηθούν δηλαδή, το Ρωμαίο και το Βούλτεψη, ρε παιδιά, στην υπόθεση Λαμπράκη. Λοιπόν, όχι, δεν λέω τόσο πολύ. Τουλάχιστον να είσαι ειλικρινής. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που μου λένε, φίλε μου, συγγνώμη. Δεν μπορώ αλλιώς. Σωστό. Το ξέρουμε, ξέρω ότι αυτό το πράγμα και με παίρνουν και τηλέφωνο και μου παίρνουν πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος έχει... να... Και τσακούω μετά. Με τον τρόπο τους που τα λένε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και το καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και δεν είμαι εγώ αυτός που θα τους πω, όχι ρε. Μα δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό αντοχής τώρα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Προφέρω. Άλλο αυτό. Και άλλο να είσαι τόσο πρόστιχος. Να περάσεις με φανατισμό στο απέναντι στρατόπεδο. Και ιδιαίτερα όταν έχεις ευεργετηθεί. Όταν έχεις ευεργετηθεί. Δεν θέλω να το προχωρήσω παρακάτω. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να λέω και ιστορίες. Κάποτε όταν θα απελευθερωθεί η χώρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με ονοματεπώνυμο όλα αυτά. Και δημόσια. Και δημόσια. Για να ξέρουμε, γιατί τότε θα είναι πολλοί οι αγωνιστές που δήθεν συνέβαλαν, ξέρετε, όπως τη Χούντα. Οι αντιστασιακοί. Οι αντιστασιακοί. Πολεμήσανε και εγώ, αυτά τα πράγματα. Όσους έχω ακούσει ότι έχει στο Πολυτεχνείο, νόμιζα το ότι. Το χειρότερο είδος δημοσιογράφου που έχω συναντήσει ποτέ δεν είναι αυτοί που κάνανε τη βρωμοδουλειά για το καθεστώς. Ναι. Για το καθεστώς των μνημονίων. Είναι αυτοί που το παίξανε κατά καιρούς αντιμνημονιακοί. Βέβαια, βέβαια. Το χειρότερο, η χειρότερη γιατί φάρα. Γιατί φίξανε και όποιες αντιστάσεις είχε ο κόσμος και όποιο κόσμο είχε μόνο, μια διάθεση το να το ξεπούλημα μπροστά. Τέτοιο ακριβώς. Πράγμα. Ο άλλος τον ήξερε. Ήταν απέναντί σου. Ήταν απέναντί σου. Ο Πρετεντέρης σε αυτό το σημείο ήταν πολύ πιο έτοιμο. Εντάξει, δεν τον εκτιμώ. Δεν τους εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, ήξερες ποιος είναι. Τους θεωρώ πώς το λένε, μια καρκινογενής μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους. Αλλά ξέρω τι είναι. Ναι. Όπου ξέρω ότι είναι το αρπακτικό. Όταν το βλέπεις το αρπακτικό, φυλάγεσαι. Το φοβάσαι και φυλάγεσαι. Λοιπόν, τον άλλο όμως που στο κάνει pet show, έτσι η ιστορία, δεν είναι έτσι και μετά σε δαγκώνει. Αυτό που λέγανε οι Ναζί. Λύκη με προβιά προβάτου. Ναι, έτσι θα μπούμε, λέει. Που... Έτσι θα μπούμε στον κόσμο. Σαν λύκη με προβιές προβάτου. Μας λέει ένας φίλος από την Ιαπωνία. Τέλος πάντων, ευτυχώς που μετά την επακούμβηση δεν είχαμε και εισπίδηση. Η επακούμβηση θα γράψει ιστορία πάντως. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν είναι κουρουμπλί τα ελληνικά. Όχι, θα πάω να ανοίξω λεξικό τώρα. Έχω και του τέτοιου, του πες του Μπαμπινιώτη, να δούμε αν υπάρχει επακούμβηση. Ναι, ναι, εγώ. Μπορούμε να τον πάρουμε και τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Μπαμπινιώτη, κάποια στιγμή να το βρούμε ή το Facebook, αν έχει ο άνθρωπος, να το ρωτήσουμε. Υπάρχει επακούμβηση. Όχι, κοίτα, Μπαμπινιώτη, με τέτοια γνώση τη ελληνική γλώσσα δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Λες, είναι ξεφτυλή στην ελληνική γλώσσα. Α, δεν συζητάμε τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο. Είχαμε φυσιογνωμίες, τώρα ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα. Φυσιογνωμίες ελληνικής γλώσσας. Φυσιογνωμίες. Αυτό ξέρεις, Δημήτρη, πότε έγινε. Και καταντήσαμε τώρα να μας δημιουργεί τη γλώσσα που μηνιώτης. Από τότε που αυτό που λέμε αριστερά έχασε τη μάχη με την αρχαία ελληνική γραμματεία από τους φασίστες. Έχει χάσει τη μάχη με τη λογική κατά. Μάλλον την εχώρισε. δεν έδωσε καμιά μάχη. Με την κοινωνική λογική. Από το γλινό, τη ρόζα εμβριώτη και από τους άλλους περάσαμε τώρα σε μια αριστερά που δεν ασχολείται καθόλου με αυτά. Δεν μιλάμε μόνο για την αριστερά. Μιλάμε τώρα για το προοδευτικό κίνημα, τον εκπαιδευτικό. Από τον Παλαμά, τον Μαλιαρό. Και τον Ψυχάρη και όλους αυτούς που είναι με όλες τις ακροτητές τους, ας πούμε. Είναι μνημεία γλώσσα. Τη δεκαετία του Δελμούζο. Τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να καταντήσουμε στο επίπεδο του Μπαμπινιώτη. Ναι, ναι. Να δολοφονεί τη γλώσσα και να τη βιάζει συστηματικά. Γιατί παλιά δίνονταν μια μάχη και έλεγε ήταν οι Μαλιαροί και ήταν και οι Καθαρεμπουσιάνοι. Και υπήρχε μια σύγκρουση που ήταν λογικό να επικρατήσουν οι Μαλιαροί γιατί αυτή ήταν η γλώσσα του λαού. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, και μετά αναλαμβάνουν οι Μπαμπινιώτιδες να τη βιάζουν καθημερινά τη γλώσσα, να νομοποιούν το βιασμό της, για να την καταντήσουν χειρότερα από την αγγλική. Μια εμπορική γλώσσα εσπεράντο. Αυτό κάνανε και στα σχολεία και ιστορίες. Λοιπόν, αυτό κάνανε όταν δεν κατορθώσανε να επιβάλλουν το δικό τους λεκτικό στο λαό και έτσι να τον ευνουχίσουν τη σκέψη, τη συνείδηση, την παράδοση, όλα αυτά τα πράγματα. Τι κάνανε, του αναγνωρίσαν το δικαίωμα να διδάσκει τη γλώσσα του. Αλλά τη βιάζουν συστηματικά όλοι. Κάτι φοβερές εκφράσεις και λέξεις. Σοκαριστικό σου λέει ο άλλος. Σοκαριστικό. Όχι συγκλονιστικό, σοκαριστικό. Ή με εξιτάρει λέει αυτό.
Δυστυχώς μας τον επακούμβησαν. Επακούμβησε, ναι, θα ασχοληθούμε πολύ με την επακούμβηση. Ο Αποστόλης, την ανακοίνωση την έβγαλε ο υπεύθυνος γραφείο τύπου του Υπουργείου. Ποιανού Υπουργείου απ' όλα. Του Ναυτιλίας. Α, του Ναυτιλίας. Ποιος είναι υπουργός Ναυτιλίας, ο Κουρουπλής, είπαμε εκεί, ε. Κουρουπλής δεν είναι στο Ναυτιλίας. Λοιπόν, μας ζητάνε κιόλας και μια εκπομπή μαζί με τον κύριο Στάλια. Προφανώς θα γίνει για, ναι, και αυτό. Το συζητάμε. Ετοιμάζουμε διάφορες εκπλήξεις. Διάφορα happenings. Ναι, happening με την εκπομπή. Για να επακουμβήσουμε στην επικαιρότητα. Μέχρι και τον κύριο Βαρουφάκη θα δείτε στην εκπομπή. Σοβαρά μιλάτε. Βέβαια. Λοιπόν, είδες το τέτοιο με το Βαρουφάκη που ήταν με το Γαρίφαλο στην Πρωτομαγιά, με τη γυναίκα του, τη Δανάη. Φυσικά ρε μπράβο. Αλίμον, ο οποίος ήταν εγώ, ήταν μόνος με το γάιμα μαγιά. Βγήκε και μια φοβερή γελιόλα. Ο ελευθεριακός κομμουνιστής θα ήταν εκεί πέρα. Εμείς τώρα που παλεμήσαμε για την πατρίδα και μένουμε με την ανάμνηση του Άρη του Βελουχιώτη. Ευρωπαίος. Ευρωπαίος. Όχι Έλλην. Ευρωπαίος. Ναι, δηλώνει. Βεβαίως, και έχει, έχει βγει μια φοβερή γελιογραφία από τους αλήτες του Facebook. Το μόνο στοιχείο πραγματικής εργατικής Πρωτομαγιάς είναι οι επαγγελματίες που έχουν στήσει μαγαζάκι να βγάζουν το μεροκάματο. Ναι, ναι, οι μόνοι που έχουν μείνει. Οι υπόλοιποι είναι στρατολογημένοι. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Οι υπόλοιποι ή κάνουν το πώς το λένε, όπως κάνει ένας θρησκευόμενος άνθρωπος, ναι, ναι, το σταυρό του να πάει στην. Όταν περνάει επιτάφιο. Έτσι κάνουν. Ή στα 12 Ευαγγέλια. Ή πουλημένα τομάρια του συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και αυτά που παίρνουν σε βάρος της εργατικής τάξης. Δεν ασχολείται. Σε μια ζωή. Με τη ΓΕΣΕ δεν ασχολείται κανένας εργάζομαι. Όχι, λέω, λιγιονικά. Πάντως αυτό που σου έλεγα πριν, και οι αλήτες στα παλιόπεδα του ίντερνετ βγάλανε μια φοβερή εικόνα που ήταν ο Βαρουφάκης και έλεγε στη γυναίκα του: για πάτα το Google να δούμε τι σημαίνει τζιμινιέρα. Το κοκκινό γαρίφαλο. Για Google να δούμε τζιμινιέρα τι σημαίνει, τι λέει. Το οποίο είχε καθιερωθεί με τον. Με τον Μπελογιάννη, να μην ξεχνάμε. Το εγώ, βέβαια, ναι. Ο Πικάσο μετά που έκανε την. Ναι, αυτό τον καθιέρωσε αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Και δεν έχει καμία σχέση με την εργατική πολιτική. Πρόσεχε τώρα που αρχίζουμε το ένα με το άλλο. Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού από την επίσημη δημοσιογραφία, δημοσιολογία, ιστοριογραφία για τον Μπελογιάννη. Ούτε ένας από τότε που είμαι μικρός, που είχε βγει ταινία περίφημη με τον Γλυγκόπουλο τότε, ναι, το 80, ναι, 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 ναι. Ούτε ένας δεν είχε κάνει αναφορά για το βιβλίο Το Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα. Μα όλοι λέγανε. Δεν το ξέρανε. Το κόμμα το ήξερε. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, ρε φίλε μου. Εντάξει. Όπως και ο Τζίμας που έκανε την ταινία τότε που πήρε αρχή από το Κουκουέ, από τον Περισσό και αυτά. Ούτε ένας δεν έκανε μία αναφορά. Δεν λέω για τον Μπάτση για τη βαριά μηχανία. Για το εκπληκτικό βιβλίο του Μπελογιάννη. Ούτε ένας. Λένε ότι ήταν κομμουνιστής, ήταν άνθρωπος. Ναι, 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 ναι. Και η ταινία, παρά τον ηρωικό και επικό χαρακτήρα που μέχρι εκεί έφτανε. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο χολιγουντιανή με ελληνικούς όρους. Να προσευχόμαστε εμείς στον Άγιο, ας πούμε, έτσι να το βάλουμε σε ένα ελληνικό. Του κάνουμε και τέσσερα καντήλια από κάτω. Το κλίμα που φεύγει δεξιά και ερχόταν. Εντάξει, ναι, ήταν τα τέσσερα καντήλια από κάτω, ας πούμε, τα ανάβαμε, ας πούμε, και λέγαμε καλός άνθρωπος ήταν. Κάνουμε και το σταυρό μας. Η ελληνική κοινωνία είναι ορθόδοξη κοινωνία. Τι να κάνουμε. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το γιατί δολοφονήθηκε μαζί του, εκτελέστηκε ο Μπάτσης. Τι έκανε, αυτό είχε υπογράψει. Βέβαια. Ήταν γιος ναυάρχου. Δεν ήταν ενταγμένο στο κόμμα, με την έννοια μία της οργανικής θέσης. Επιρροή που λέγαμε εμείς. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Καμιά ακρεφή γιατί δράση. Γιατί. Για το βιβλίο. Γιατί. Γιατί την επιστήμη ανασυγκρότησε. Για αυτό. Κιτσίκης. Μια ολόκληρη διανόηση, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής διανόησης. Που στήριξε τη χώρα. Μπράβο, στην ανοικοδόμηση της Ελλάδας για να την κάνουν βιώσιμη και έξω μακριά από κάθε ιμπεριαλιστική εξάρτηση. Όπως το λέγανε Καλτσουνάκης, Κιτσίκης. Στεφανίδης, ο Δημοσθένης. Όλοι. Δηλαδή μιλάμε για μια. Που ήταν και συντηρητικοί, δεν ήταν κομμουνιστές. Γι' αυτό και η δολοφονία του. Γιατί είναι δολοφονία. Τα συμβολική, σημειολογική, Λοιπόν, ακολούθησε την ίδρυση από το ίδρυμα Fulbright, το Berkeley και την Αμερικανική Αποστολή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών με πρώτο διευθυντή τον Ανδρέα Παντρέου. Ναι, σωστό. Έτσι, και αμερικανικά λεφτά. Επί ερέ. Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα μην τρελαθούμε. Έπρεπε να εξαμερικανιστεί η ελληνική διανόηση που είχε μάθει να σκέφτεται. Πώς μπορώ να κινητοποιήσω τους παραγωγικούς πόρους της χώρας μου ώστε να κατακτήσω την αυτάρκεια. Στρατευμένη επιστήμη. Αυτάρκεια στην υπηρεσία με ελληνικούς, ναι, όρους και όχι με νεοφιλελεύθερους όρους. Όχι, όχι, ναι. Έτσι, να καταλάβουμε. Στρατευμένη επιστήμη στην υπηρεσία της κοινωνίας και του λαού και της. Και βεβαίως ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Δική του ιδεολογική οπτική. Προσέγγιση. Ναι, ναι, ήταν και αυτό. Αλλά το πράγμα. Ο κοινός τόπος ήταν αυτό που λες. Ναι. Υπηρεσία στο λαό και στην κοινωνία. Και το ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι, ότι εκείνη την εποχή, σε αυτό το κύμα της διανόησης. Που βεβαίως διαφέρανε κάποιοι. Υπήρχαν και κεντρώοι, υπήρχαν δεξιοί, υπήρχαν και αριστεροί. Δηλαδή όλοι
βασιζόντουσαν στη βασική του συνεισφορά, είτε ήταν μηχανικός, είτε οικονομολόγος, είτε φιλόσοφος, Δεσποτόπουλος για παράδειγμα, υπερονόβιος, λοιπόν, μέχρι έτσι. Τι έλεγε? Έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς θα στήσουμε τη χώρα ώστε να μην έχει την ανάγκη ξένων δεκανικιών. Αυτό το ζήτημα. Σε αυτό το κίνημα ήταν ο Παπανούτσος. Λοιπόν, δεν είχαμε μόνο τους αριστερούς τύπου Γλινός ή πως των συνεχιστών του Γλινού, ο Ιβριώτης. Η Ρόζα Ιβριώτη. Η Ρόζα και ο Γιάννης. Ο σύζυγος Γιάννης, ναι. Ιβριώτης, βέβαια. Λοιπόν, αλλά ήταν και ο Παπανούτσος. Ήταν δηλαδή ένα κίνημα το οποίο ήταν πραγματικά πάνω από τα κόμματα και διαμόρφωνε σκέψη. Γενικά διανοούμενοι άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το κίνημα υπήρχαν και καλλιτέχνες οι οποίοι υπερασπιζόντουσαν, υπερασπιζόντουσαν τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός είχε διανόηση να υπερασπίζεται τα πιο μύχια αισθήματά του μέσα από την παράδοση, την τέχνη του, τη γλώσσα του. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν, γι' αυτό και ήταν πραγματικά μια άνθηση άνευ προηγουμένου εκείνη την εποχή, παρά το γεγονός ότι ήταν. Και τρομερό κυνηγητό τότε που δεν μπορούσε να σαλέψει. Μετεφιλιακό, εφήλιος, μετεφίλιος, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση. Και εκεί κιόλας στηρίστηκε, πιστεύω, ήταν η βάση που η ΕΔΑ στο 52, το 52 πήρε το 25%. 10 χρόνια μετά τον εμφύλιο. Φυσικά. Λοιπόν, μας λένε για τον Τζίμι του Πανούση ένα τραγουδάκι, και αυτός αείμνησος πλέον. Για θέλω να... ναι, που αναφέρει, θέλω σε παράθυρο να βγω των ειδήσεων τηλεοπτικών, να τη βγάλω λαού-λαού και του Χατζηνικολάου να του κατορίσω την ψυχή. Έχει πει τέτοιο πράγμα, θα βγουν τα άπαντα, τα ανέκδοτα λοιπόν, άπαντα του Τζιμάκου. Αν μας ακούνε μέσα από τον κοτρόλ, ας πούμε, με κάπως έτσι να κλείσουμε την τέτοια με τον Τζίμι του Πανούση, το τραγουδάκι, και να ευχηθούμε σε όλους. Πόσα θα βγουν του Τζιμάκου που δεν τα είχε ακόμα βγάλει, ας πούμε, σίγουρα θα βγουν. Ναι, αυτό μου δείχνει και το σύνδεσμο, που σημαίνει ότι έχει βγει. Α, ωραία. Σε αυτή την ιστορία, σαν δείγμα από ό,τι λέει εκεί πέρα, ήταν μάλλον από τη δουλειά που θα έβγαινε για το μέλλον. Λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε το ημερήσιο δελτίο Θιέλης. Ξαναλέμε, αύριο έχουμε το πανβολιώτικο συλλαλητήριο ενάντια στην καύση των σκουπιδιών, και όχι μόνο, στην Πλατεία Ελευθερίας 12 η ώρα αύριο Σάββατο 5 Μαΐου 2018, και φυσικά στα Μέγαρα, στην παραλία των Μεγάρων, όσο ανήκει ακόμα στον Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα στο Μεγάρητη, μια συνάντηση, εκδήλωση, όπου θα συζητήσουμε για την εθνική άμυνα, για την κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας και όλα τα υπόλοιπα, με το Φώτη Λεπίδα, το Δημήτρη τον Κυπριώτη, το Δημήτρη και το Δημήτρη Καζάκη, αύριο στις 7 η ώρα στη Βαρέα Μεγάρων, αίθουσα εκδηλώσεων Νησαία. Λοιπόν, και φυσικά από εβδομάδα θα σας πούμε, να είσαστε έτοιμοι, πώς να το πούμε, πώς το λέγαμε στρατό. Εσωέτοιμος. Όχι μόνο το εσωέτοιμος, γυλιό παλάσκες, ναι. Και έτσι, λοιπόν, όπλο και όπλο. Όπλο εξάρτηση και στο χώρο αναφοράς. Λοιπόν, να είμαστε, διότι από εβδομάδα θα είμαστε κάθε μέρα στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Στο Σύνταγμα, εκεί. Δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός, το πώς και τα λοιπά. 5, 10 θα... Εκεί θα είμαστε, μέχρι ότου τελειώσουμε με δάφτους. Μέχρι ότου μπορέσει ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί το πολύ απλό. Αντί να κραυγάζει στο σπίτι του μέσα ή στο διαδίκτυο και να λέει με άναθρες καυγές, να νομίζει ότι θα βγει κάτι παραπάνω, ή να πέφτει στη μαύρη κατάθλιψη για αυτά που συμβαίνουν, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Τον οποίο ελάτε το ξέραμε πριν πολλά χρόνια, τον ξέραμε εδώ στην Ελλάδα. Ελάτε να το κουβεντιάσουμε και να το μάθουμε και από κοινού να το τελειώσουμε. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε βεβαίως από Δευτέρα ξανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όσο. Να είστε καλά. Καλή καλό Σαββατοκύριακο. Να και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Και καλές βροσιές με τη ζέστη τώρα. Ναι. Thank you.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.